Λοιπόν, θα παίξουμε το πρώτο session σήμερα, μιας και την προηγούμενη φορά το μόνο που κάναμε ήταν να κάνουμε χαρακτήρες και να απολαύσουμε τους αυτοματισμούς που προσφέρει το Fantasy Grounds για την πρώτη έκδοση Pathfinder. Ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά στο Fantasy Grounds γι' αυτό. Αξίζει ένα χειροκρότημα. Οπότε είπαμε θα παίξουμε το campaign Rise of the Runelords. Η πρώτη περιπέτεια ξεκινάει με την ομάδα σας να έχει... Ή και όχι απαραίτητα ομάδα, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αν θέλετε να γνωρίζεστε μεταξύ σας ή δεν θέλετε. Ό,τι αποφασίσετε εσείς, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, πιο εύκολο είναι να γνωριζόμαστε. Πιο εύκολο, σίγουρα. Άρα να πούμε ότι γνωρίζεστε. Τι γνωριζόμαστε ήδη, ναι. Okay. Δεν χρειάζεται να πούμε λόγο τώρα και τέτοια. Ποιος ασχολείται με background, ε. Ναι, ρε, είναι δυνατόν. Τέλεια. Οπότε η περιπέτεια ξεκινάει στο Sand Point. Ένα μικρό χωριό κατά μήκος της χαμένης ακτής στην νοτιοδυτική Βαρύζια. Εκεί όπου πρώτη μέρα του φθινοπόρου και γίνεται μια μεγάλη γιορτή. Η γιορτή της Χελιδονοπεταλούδας. Ακούτε τα κάρα να περνάνε, σκυλιά να γαυγίζουν, κόσμο να μιλάει, καθώς έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Τα τελευταία 5 χρόνια, οι πιστοί του Sand Point εκκλησιάζονταν σε μικρά ξύλινα κτίρια που αναπλήρωναν το μεγάλο ναό που κάηκε στη Μεγάλη Πυρκαγιά. Τώρα ο νέος πέτρινος καθεδρικός είναι επιτέλους έτοιμος και το μόνο που απομένει είναι αυτή η γιορτή που είπα, η γιορτή της Χελιδονοπεταλούδας, για να ανανεωθεί έτσι η ευλογία των θεών για την εκκλησία και κατ' επέκταση για ολόκληρο τον τόπο. Σας στέλνω ένα χάρτη του Sand Point. Δεν θυμάμαι αν σας τον είχα στείλει την προηγούμενη φορά. Αλλά όπως και να έχει σας τον στέλνω τώρα. Και δείχνω με ένα βελάκι που είναι ο καθεδρικός ναός. Και η πλατεία του χωριού, ας πούμε, είναι αυτή εδώ πέρα. Είναι προς τα βορειοανατολικά. Και έχει μαζευτεί αρκετός κόσμος. Η πλατεία μπροστά στο ναό γεμίζει γρήγορα από ντόπιους αλλά και ταξιδιώτες σαν εσάς. Δεν είστε οι μόνοι ξένοι. Υπάρχουν αρκετοί έμποροι, έχουν πάγκους, προσφέρουν φαγητά, ρούχα και αναμνηστικά για όλους. Και υπάρχει και μια μικρή ξύλινη εξέδρα που έχει στηθεί χρησιμοποιώντας υλικά που έχουν απομείνει από την κατασκευή του μεγάλου ναού. Εξέδρα στην οποία παίρνουν θέση, από ό,τι βλέπετε, έχει βασικά 4 καρέκλες και παίρνουν θέση 4 ομιλητές. Για να δούμε, θα αλλάξει τώρα ο ήχος. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πρώτη από όλους παίρνει το λόγο μία λεπτή μεσήλικας γυναίκα με κοντά καστανά μαλλιά. Νομίζω κάπου την έχω να σας τη δείξω κιόλας. Η οποία σηκώνεται από τη θέση της, καθαρίζει το λαιμό της και απευθύνεται στο πλήθος λέγοντας: είναι εξαίσιο το ότι βλέπουμε τόσα πολλά πρόσωπα εδώ σήμερα, καινούρια και παλιά. Σε όσους είστε εκτός πόλης και δεν με γνωρίζετε, είμαι η Κέντρα Ντέβεριν, δήμαρχος του Sand Point, και θέλω και επίσημα να σας καλωσορίσω, λέει, σηκώντας τα χέρια, και το πλήθος χειροκροτά. Για αυτούς που ήδη με γνωρίζετε, ξέρετε πόσο χαρούμενοι είναι που έχουμε μία μέρα γιορτής. Και είμαι σίγουρη πως μόνο ο Ροβάνσκι, ο ντόπιος βυρσοδέψης, δεν θα κατάφερε να... Ω, κοιτάξτε φίλοι, στη δεύτερη γραμμή, ο Λάρς Ροβάνσκι μας τιμά με την παρουσία του, λέει. Και ακούτε γέλιο αριστερά-δεξιά, μερικοί να τον πειράζουν και αυτός τον βλέπετε κι εσείς έτσι με στριφνό βλέμμα να συνεχίζει να κοιτάει μπροστά χωρίς να θέλει να χαρεί καθόλου μαζί με τους υπόλοιπους. Όπως και να έχει, μπορούμε όλοι ήδη να μυρίσουμε τις μυρωδιές από τα εξαιρετικά γεύματα που ετοιμάζουν τα ταβερνιάριδες.
Οπότε παρακαλώ όλοι μαζί να χειροκροτήσουμε την Αμέικο, τον Γκάρενταν, τον Γιάργη και τον Κράκτουθ. Λέει και χειροκροτάει και αυτή και γενικά το πλήθος όλο. Συγγνώμη, εγώ βήχω τώρα, όχι η δήμαρχος. Και το πλήθος λοιπόν χειροκροτάει τους τέσσερις, όπως ανέφερε τα Βερνιάρδες, που από ό,τι φαίνεται θα έχουν να προσφέρουν δωρεάν φαΐ σε όλους. Η δήμαρχος τελειώνει λέγοντας: είμαι σίγουρη ότι ο πατέρας Ζάντους θα πει μια επιπλέον προσευχή να μην καεί κάτι από αυτά τα ωραία φαγητά που μυρίζουμε όλοι. Και τώρα, επειδή υπάρχουν και άλλοι τρεις να μιλήσουν και δεν θέλω να σας καθυστερήσω άλλο, θα παλουκωθώ κάτω. Δεν υπάρχει δουλειά σήμερα. Η αγαπημένη μου μέρα του χρόνου, λέει. Υπάρχει ένα χειροκρότημα, καθώς η δήμαρχος Κέντρα Ντέβεριν κάθεται στη θέση της. Και επόμενος σηκώνεται ένας μεγαλόσωμος, μαυριδερός άντρας, φαλακρός, ξεκάθαρα σοαντή, ο οποίος είναι, θα έλεγε κανείς, πιο σοβαρός, με βλοσιρό βλέμμα και απευθυνόμενος στο πλήθος, θυμίζει σε όλους την αναγκαιότητα για ασφάλεια κοντά στις φωτιές, μιας και ο προηγούμενος ναός είχε καεί και πόσο επικίνδυνες είναι. Η διάθεση του πλήθους πέφτει σιγά σιγά με την σχετικά σκυθροπή ομιλία του Σερίφη Χέμλοκ και στο τέλος ζητά να κρατηθεί και ενός λεπτού σιγή όρθι στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς που κατέστρεψε πριν 5 χρόνια την προηγούμενη εκκλησία του χωριού. Σε αυτό το ενός λεπτού σιγή κανένας δεν ακούγεται. Όλοι τηρούν ευλαβικά, εκτός αν κάποιος από εσάς θέλει να το σπάσει. Αλλιώς όλοι τηρούν ευλαβικά το ενός λεπτού σιγή. Επόμενος είναι ένας άντρας ντυμένος με πολύχρωμα ρούχα, πολύ εντυπωσιακά μεταξένια, πλουσιοπάροχα. Είναι σαν να ακολουθεί την τελευταία επιταγή της μόδας από τη μεγαλούπολη της Μάγνιμαρ, που βρίσκεται νοτιοδυτικά από εδώ. Και είναι ο Σίρντακ Ντρόκους, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του τοπικού θεάτρου και ο οποίος γρήγορα αναπτερώνει το ηθικό και ανεβάζει τη διάθεση του κοινού με τα ανέκδοτά του, τις διηγήσεις του και πώς κατάφερε η πόλη να χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει τον νέο καθοδρικό ναό, ενώ στο τέλος δεν παραλείπει να πει ότι η συμμετοχή δική του ήταν πολύ μεγάλη στην χρηματική βοήθεια για την ανέργεση αυτού του ναού και όποιος θέλει προσκαλείται στο θέατρο Sandpoint αύριο το απόγευμα για τη νέα του παράσταση με τίτλο «Η κατάρα της Άρπιας». Και μάλιστα αποκαλύπτει για πρώτη φορά ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο, που είναι η βασίλισσα των αρπιών, ονόματι Αβυσέρα, θα έχει η διάσημη ντίβα από τη Μάγνιμαρ, η Αλισάντα. Και το κοινό ξεσπά σε πλήθος, δεν σας λέει κάτι η ντίβα αυτή, εκτός αν κάποιος ασχολείται με το θέατρο ιδιαίτερα. Ασχολείται κάποιος με το θέατρο? Λογικά όχι. Δεν νομίζω. Οπότε δεν την ξέρει κανένας. Τελευταίος παίρνει τον λόγο ο ιερέας του χωριού, ο Father Absteller Zantus, ο οποίος είναι ντυμένος με τα γαλάζια χρώματα της Ντέσνα, της θεάς του φεγγαριού, και ξεκινάει να εκφωνήσει το λόγο του, ανοίγοντας ουσιαστικά και επίσημα την τελετή, τη γιορτή της Χελιδονοπεταλούδας, λέγοντας ότι σήμερα ξεκινάει μια νέα εποχή. Η εποχή αυτή ονομάζεται φθινόπωρο, στην τοπική γλώσσα όμως ονομάζεται fall, όπως ανοίξει στα αγγλικά. Και εκτός ότι ξεκινάει, συγγνώμη, και εκτός ότι εννοεί ότι τελείωσε το φθινόπωρο και έρχεται ο χειμώνας, φέρνει δροσερό αέρα και πολύχρωμα δέντρα, υπάρχει και ένας άλλος λόγος που ονομάζεται fall, καθώς αναπαριστά την πτώση της Ντέσνα από τους ουρανούς σε μια μεγάλη μάχη που είχε γίνει στους παρελθόντες χρόνους απέναντι στη Λαμαστού, τη θεά των τεράτων. Η
Ηλαμαστό κατάφερε να χτυπήσει θανάσιμα την Τέσνα και να τη ρίξει από τους ουρανούς και μάλιστα περηφανευόταν γι' αυτό καθώς κατέστρεφε το παλάτι της Τέσνα γελώντας και βλέποντας το σώμα της Τέσνα να πέφτει από τους ουρανούς προς τον κόσμο. Και αν και όλος ο κόσμος δάκρυσε για το χαμό της θεότητας, το χαμό των ονείρων, καθώς η Τέσνα είναι και θεά των ονείρων, λέγεται ότι η Τέσνα κατάφερε να επιβιώσει τραυματισμένη και ξεβράστηκε σε μία βραχώδη ακτή. Και εκεί την ανακάλυψε πάνω στα βράχια ένα τυφλό ορφανό κορίτσι. Ένα κορίτσι ξεχασμένο και απόκληρο από όλο τον κόσμο. Και αν και αυτό το ορφανό δεν ήξερε τι είχε ανακαλύψει και ποια ήταν αυτή που είχε μπροστά του, έκανε ό,τι μπορούσε για να τη βοηθήσει. Της κρατούσε το χέρι και προσευχόταν για μέρες και εβδομάδες. Και αν και κουράστηκε, και αν και πείνασε, και αν και βράχηκε, δεν έφυγε ποτέ από το πλάι της θεάς μας. Της έδωσε έτσι, με αυτή την πίστη που είχε, τη δυνατότητα να θεραπευτεί. Και όταν η Τέσνα κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια της, για να ευχαριστήσει αυτό το ορφανό παιδί, που προσευχόταν για την υγεία της για τόσες μέρες, τη μεταμόρφωσε σε μία αθάνατη χελιδονοπεταλούδα, για να είναι πάντα δίπλα της, στο παλάτι της, στους ουρανούς. Και βλέπετε τον Πάτερ Ζάντους να δείχνει προς τα πίσω τον καθεδρικό ναό, τον καινούριο καθεδρικό ναό, με το φως του ήλιου να λάμπει στα βιτρό παράθυρα και λέει: «Η ιστορία αυτή μας θυμίζει όλους ότι η οποιαδήποτε τραγωδία δεν σημαίνει και το τέλος. Μπορεί κάποιος να τη δει απλώς σαν μια αναποδιά. Και αν και ο τόπος λατρείας μας καταστράφηκε και ο προηγούμενος ιερέας του χωριού, ο Πάτερ Τόμπιν, χάθηκε στις φλόγες, καταφέραμε να διατηρήσουμε την Τέσνα στην καρδιά μας. Καταφέραμε να διατηρήσουμε την επιθυμία για ανανέωση στην καρδιά μας. Και έτσι χτίσαμε ένα καινούριο ναό. Και για να γιορτάσουμε αυτό το μεγάλο επίτευγμα, αυτό το μεγάλο καθεδρικό, κηρύσω επίσημα την έναρξη της γιορτής της Χελιδονοπεταλούδας». Και λέγοντας το αυτό, βλέπετε ότι εκεί στο κέντρο της πλατείας, κάποιοι ακόλουθοι του ιερέα, ακόλουθοι του ναού, ξεσκεπάζουν ένα μεγάλο κάρο. Ένα μουσαμά που είχε ένα μεγάλο κάρο και από μέσα χιλιάδες χελιδονοπεταλούδες ξεχύνονται παντού στο Sandpoint, προς τον ουρανό, προς τους ντόπιους, προς τους ξένους, προς τους περαστικούς. Τα παιδιά προσπαθούν να πιάσουν χελιδονοπεταλούδες χωρίς μεγάλη επιτυχία. Το πλήθος χειροκροτεί εντυπωσιασμένο και ο Πάτερ Ζάντους, συγκινημένος όπως φαίνεται, κάθεται ξανά στην καρέκλα του καθώς δέχεται τα συγχαρητήρια από την δήμαρχο Κέντρα Ντέβεριν. Η γιορτή λοιπόν έχει ξεκινήσει. Ο κόσμος χειροκροτά και στη συνέχεια υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνετε, οπότε από εδώ και πέρα μου πείτε εσείς τι θέλετε να κάνετε. Υπάρχουν τραπέζια με φαγητό, σας είπα, από τα 4 εστιατόρια, τις 4 ταβέρνες της περιοχής. Υπάρχει ένας μικρός χάρτης κολλημένος στην ξύλινη εξέδρα, ο οποίος δείχνει που τελούνται αγωνίσματα στο Sandpoint και έχει οδηγίες για το πώς μπορεί ο καθένας να πάει εκεί. Οπότε μπορείτε να κάνετε ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάπου εδώ είναι που μου λέτε τι τραβάει η όρεξή σας. Τι ώρα της μέρας είναι μεσημεράκι, πάμε πέρα. Είναι μεσημέρι, ακριβώς στις 12 έγινε αυτό. Mm-hmm. Ακριβώς στις 12. Σωστά, ξέχασα να το πω αυτό, καλά λες. Εγώ θα πιάνω να δω το ναό. Θα ήθελες να δεις το ναό, είπες. Okay. Γενικά το setting, τι εποχή είναι, ας πούμε. Είναι η πρώτη μέρα του φθινοπόρου, όπως είπα. Πρώτη μέρα. Α, σωστά, αυτό το είπαμε. Η Βαρύζια βρίσκεται στο βορρά του κόσμου, οπότε μια δροσιά υπάρχει. Δηλαδή είναι σαν να ζείτε στην Αγγλία, ας πούμε. Ακούτε πάντως τον κόσμο, αρχίζει να παίρνει μέρος στα παιχνίδια, ακούτε φωνές αριστερά, φωνές δεξιά, χαρά, γέλια, παιδιά να τρέχουν.
τα παιχνίδια γίνονται προς τιμήν της Desna. Τα παιχνίδια γίνονται γενικά, όχι μόνο προς τιμήν της Desna, γίνονται γενικά για να τιμήσουν αυτό το φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό είναι, θυμίζω, για τον καθαγιασμό της περιοχής, όχι μόνο από τη Desna, καθώς μπορείτε να δείτε ότι είναι... Ο καθεδρικός αυτός δεν είναι αποκλειστικά της Desna. Μπορείτε να δείτε ότι από την δυτική πλευρά, δηλαδή από τη μεριά που βλέπετε εσείς μπροστά στην εξέδρα, είναι... Τα βιτρό παράθυρα απεικονίζουν δύο άλλες θεότητες, όχι την Desna. Απεικονίζουν, να θυμάμαι καλά, την Σέλιν, που είναι η θεά της τέχνης και του έρωτα και της μουσικής, που σύμβολό της είναι ένα πτηνό με πολύχρωμα φτερά στην ουρά, από τη μία μεριά από τα αριστερά, και από την άλλη υπάρχει το σύμβολο του Γκόζρεϊ, που είναι ο θεός της φύσης. Οπότε είναι ένας καθεδρικός ναός που αγκαλιάζει όλες τις θεότητες του καλού. Και αυτό είναι και μια περιγραφή για τον Νίκο, για τον Παλαντίν που είπε ότι θέλει να δει τον ναό. Ναι, αν τα παιχνίδια θεωρούνται θρησκευτικά έθιμα, ας το πω έτσι, θα ήθελα να παρακολουθήσω μερικά. Μπορείς να λάβεις και μέρος, άμα θες. Ναι, και ίσως και να λάβω μέρος, να αισθανθώ ότι παίρνω μέρος σε αυτή την γιορτή, ας πούμε. Όντως, φαίνεται ότι είναι κάτι σαν τοπικό έθιμα, εσύ που έρχεσαι από μακριά σαν ταξιδιώτης. Είναι κάτι ξένο προς εσένα. Τι θα λέγατε να περιγράψετε λίγο πώς είναι οι χαρακτήρες, έτσι πώς φαίνονται, ξεκινώντας από την Tristiel? Ναι. Λοιπόν, είναι μια ξυλόλιγνη κοπέλα, στην οποία ξεχωρίζουν τα μυτερά αυτάκια που φαίνονται, μια που έχει τα μαλλιά της δεμένα. Είπες δεμένα ή βαμμένα? Δεμένα. Α, δεμένα, okay. Το βαμμένα πώς θα έκανε τα αυτιά να φαίνονται? Λοιπόν. Σωστό. Μπορεί να τα έχει βάψει κάποιο περίεργο χρώμα γιατί ξεχωρίζανε, ρε παιδί μου. Σωστό, όχι, σωστό, ναι. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, μια τυπική, έτσι, όμορφη ξωτικά, όπως όλα τα θηλυκά ξωτικά άλλωστε. Στην οποία μπορεί να προσέξει κανείς έτσι το ντύσιμο, το οποίο είναι με ένα απλό και άνετο, αλλά μοιάζει έτσι προσεγμένο, σαν να το περιποιείται, ασχολείται με το ντύσιμό της, είναι καθαρά τα ρούχα. Και επίσης διακρίνεται το μεγάλο της τόξο και το σπαθί που έχει ζωσμένο. Άρα είναι ξεκάθαρα adventurer, δεν την παρεξηγεί κάποιος? Όχι. Okay. Όταν λες ότι είναι όμορφη όπως όλα τα θηλυκά ξωτικά, εννοείς καρίσμα 8? Αυτό έχει να κάνει με τους τρόπους της, ακόμα δεν μίλησε. Α, οκ. Okay. Καλό. Ωραία. Ο Μπέλαβορ, πώς μοιάζει? Ψηλός, με έτσι, μαλλί λίγο μακρύ και λευκό, λεπτά χαρακτηριστικά, θα έλεγα. Και είσαι μισοξωτικό, ε? Μισοξωτικό, ναι. Φαίνονται τα αυτιά, ξεχωρίζουν? Ξεχωρίζουν λίγο οι μύτες, ναι. Okay. Και γενικά συνήθως σοβαρός. Α, δηλαδή παρότι έγινε όμως αυτός εδώ, αυτή η χαρά όλα, εσύ δεν έδειξες κανένα συνέστημα? Εντάξει, έδειξα μια χαρά πάνω στην ιστορία την οποία υπόθηκε, αλλά δεν ενθουσιάζομαι από τα παιχνίδια τριγύρω. Μάλιστα. Και βλέπω ότι φοράς βαριά μεταλλική πανοπλία, έχει ασπίδα, όλα μεταλλικά πάνω σου. Ναι. Μάλιστα. Okay. Ο επόμενος είναι ο Ινθράν... Ινθράνσις. Α, κοιτονίζεται, Ινθράνσις. Okay. Ναι. Που είναι ένα ξανθός ξωτικό. Προς το αχυρένιο το μαλλί του. Έχεις δει ποια εικόνα έχουμε βάλει, ε? Ναι, ναι. Ξανθός είναι και δεν το βλέπω. Ναι, προς το άσπρο. Α, οκ. Okay. Α, ναι, ναι, ναι. Αχυρένιο, είπα. Στραβωμάρα έχω, ναι. Με μακριά μαλλιά τραβηγμένα έτσι σε κοτσίδα. Φοράει ένα μοβ χιτόν αυτή τη στιγμή. Λεπτός.
μετρίου αναστήματος με πολύ γραμμωμένο σώμα. Φαίνεται το strength 8. Είναι γραμμωμένος βέβαια. Το dexterity, ρε φίλε. Α, εντάξει. Και ξεχωρίζει κάτι σαν τατουάζ στο δεξί του χέρι. Λίγο πιο πάνω από τον καρπό, αλλά δεν είναι ιδιαίτερα διακριτό. Mm-hmm. Φαίνεται ότι είναι μάγος. Δηλαδή έχει πουγιά, ας πούμε, με components. Σίγουρα θα έχει μια εικόνα τέτοια, ναι. Άρα φαίνεται ότι είναι μάγος, okay. Ωραία. Ο ή τσέλα. Ο τσέλα είναι. Ο τσέλα, περίεργο, γιατί το τσέλα συνήθως δεν κάνει για πολύ αντρικό όνομα, αλλά όπως θες. Στη φυλή των Clark War είναι αρκετά συνηθισμένο όνομα. Okay. Που ήξερα και άλλους συνονομάτους. Εντάξει. Είναι σαν το Γιάννης, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι ένας σχετικά ψηλός τύπος χαρακτήρας μου. Με λαμψό σαν όλους τους Σουάντι, όπως και ο Σερίφης προηγουμένως. Και ο Σερίφης, ναι, με λαμψό, σωστά. Το κεφάλι του είναι ξυρισμένο πάνω κάτω σαν το Avatar. Είναι. Έχει κάποια τατουάζ με φλόγες από τη φυλή τους στο κεφάλι και έχει. Κάτσε, περίμενα. Στο Avatar δεν φαίνονται κάποια τατουάζ, φαίνονται πολλά τατουάζ. Φαίνονται ναι, κάπως. Εντάξει, όλα δεν είναι ακριβώς έτσι τα τατουάζ του. Έχει τις φλόγες στο κεφάλι, εντάξει. Και έχει και στο μπράτσο του έχει ένα την νεκροκεφαλία από ένα orc. Ένα orc skull. Και άρα για να φαίνονται τα μπράτσα του, εννοείς ότι φοράει κάτι... Αυτό ήθελα να ρωτήσω στο μυαλό μου, τον έχω έτσι όπως τον έχω στην εικόνα. Απλά δεν ξέρω ότι αν αυτή είναι μια extreme version. Όχι, μπορείς να φαίνεις. Δεν κυκλοφορούν έτσι. Όχι, κυκλοφορούν και έτσι. Φοράει απλά το παντελόνι και ένα απλό παντελόνι και τις μπότες του. Απλά έτσι ντυμένος. Ο Σερίφης, ας πούμε, δεν είναι έτσι. Φοράει τη στολή της φρουράς. Ναι, της πόλης. Ναι, γιατί... Ναι, okay, ναι. Ο μέλος της φρουράς εκείνος, φαντάζομαι, είναι λίγο πιο επίσημη. Εσύ, καθώς είσαι ντυμένος έτσι, φαίνεται ότι είσαι λίγο πιο άξεστος, ας πούμε, πιο βάρβαρος. Ναι. Είναι, όντως, δεν είναι συνηθισμένος να ζει μέσα σε πόλεις και τέτοια. Τις επισκέπτεται, αλλά για συγκεκριμένους λόγους κάθε φορά και χωρίς να μένει ιδιαίτερα okay. Σε κόσμο. Και το όπλο έτσι είναι τόσο μεγάλο και εντυπωσιακό όσο φαίνεται και στο Avatar. Ναι, κάπως έτσι είναι. Παραδείγματος για αυτές τις φίλες. Εντάξει, δεν το κρατάει στο χέρι. Φαντάζομαι υπάρχει κάποιο τρόπο να μην το κουβαλάει συνέχεια στο χέρι του, να το δέσει κάπου. Ναι, το έχεις. Απλώς είναι ζωσμένο πίσω σου. Δεν μπορεί να. Ναι. Δεν κρύβεται εξάλλου. Ακριβώς αυτό, δεν κρύβεται. Αυτό είναι. Γενικά παρακολούθησε την όλη η εκδήλωση με κάποιο ενδιαφέρον, περιέργεια ίσως, αλλά και ανέκφραστα το μεγαλύτερο μέρος της. Α, εντάξει, άλλος ανέκφραστος. Λίγο πιο πολύ το κέντρισε το ενδιαφέρον, ένιωσε πιο οικία που είδε το Σερίφ εκεί πέρα που του θυμίζει τη φυλή του. Και λογικά όταν, θα αλλά... υπάρχουν κι άλλοι σουάντι εδώ πέρα. Ναι. Μάλιστα. Και πάμε στον τελευταίο μελαμψό για σήμερα. Έτσι, μελαμψός. Επίσης. Πώς λέγεις εσύ, Τζέχριν. Με ελαφρύ. Αλ Ρατζάν. Okay. Λοιπόν, εγώ αν και είμαι με τρίο αναστήματος, θα είμαι ο κοντός της παρέας, γιατί όλοι οι άλλοι είναι ψηλοί από ό,τι είδα. Είναι, ναι. Ναι. Ένας άνδρας με τρίο αναστήματος, επίσης με λαμψός, κλασικός κελισίτης, που κατάγεται από το Οσύριον. Α, νότο, από το Νότο δηλαδή, από την Αίγυπτο που λέμε. Ναι, από την Αίγυπτο, σαν Αίγυπτος. Με μαύρο κορακίσιο μαλλί, κοντοκουρεμένο και χτενισμένο προς τα πίσω, το οποίο συνήθως δεν φαίνεται λόγω του, ας το πούμε, σαρυλικίου που φοράει. Ναι, αν φοράει σαρύλι, ναι. Η ιερής της Σαρένδρα, πάνω από την πανοπλία του φοράει τα χιτόνια του ιερέα της Σαρένδρα, που είναι λευκά μπλε και με χρυσές λεπτομέρειες. Στη ζώνη του πάντοτε έχει ζωσμένο ένα σίμιταρ, ένα γιαταγάνι. Mm-hmm. Και στο λαιμό του ξεχωρίζει το ασημένιο σύμβολο της θεότητάς του. Κάτσε, πού βρήκες λεφτά για ασημένια τελικά. Έλα ρε, αφού έκοψα από την πανοπλία και on the fly τώρα θα πάρω και κάνα δυο σαν ρότζ ακόμα που είχαμε πει. Εντάξει. Αφαιρώ λεφτά και θα βάλω κάνα δυο ακόμα, να ξέρεις σε λίγο.
παρότι εκ πρώτη... Α, και είναι με... Δεν έχει γένια και τέτοια. Είναι ξυρισμένος. Άρα και εσύ είσαι προσεγμένος, θα έλεγε κανείς. Προσεγμένος, βεβαίως. Και παρότι αρχικά εκ πρώτης όποιος φαίνεται βλοσιρός και αυστηρός, είναι ένας ευχάριστος άνθρωπος, λένε οι γνωστοί του. Ο οποίος είναι καλοσυνάτος και έχει πάντα δίψα για μάθηση, αλλά σε οτιδήποτε σχετικά με θρησκεία και ιστορία εντάξει. Περί θρησκειών. Αυτά δεν φαίνονται τώρα, οπότε εντάξει. Ναι, δεν φαίνονται. Ωραία. Αλλά δεν θα χαρίσει κάστανα στους εχθρούς του. Θα το δούμε αυτό παίζοντας. Έτσι, ναι, έτσι λέει. Ωραία. Οπότε καλό παρέακι ακούγεται. Όλοι λίγο βλοσιροί ακούγεται. Κανένας πολύ χαρούμενος δεν υπάρχει. Τρεις τελές ίσως. Εγώ σου είπα ότι είμαι καλοσυνάτος τύπος. Άσχετα που φαίνομαι έτσι. Ναι, εντάξει. Όχι. Πολύ χαρούμενοι δεν είναι. Αντίθετα, κοιτάει τα παιχνίδια έτσι να δει ποιο θα τη κεντρήσει το ενδιαφέρον, να τους δείξει πώς γίνεται. Νομίζω έχω το κατάλληλο για σένα. Λέγεται το κυνήγι του διαβόλου. Και γίνεται στην παραλία. Α. Στην παραλία κάτω από τον φάρο, τον γκρεμισμένο φάρο. Οπότε, παραλία κάτω από τον φάρο. Κάπου εδώ κάτω, ας πούμε. Και ο διαβόητος διάβολος του Sandpoint είναι ένα τέρας σαν άλογο με φτερά που υποτίθεται ότι τρομοκρατούσε την περιοχή παλιότερα. Και ο διαγωνισμός αυτός, καταρχήν χρειάζεται να δώσεις ένα μπρούτζινο νόμισμα για να συμμετέχεις. Και έχουν φτιάξει δύο μεγάλες, ας πούμε, σιλουέτες, φιγούρες που μοιάζουν έτσι με φτερωτό άλογο χοντρικά και έχουν βάλει κάτι στόχους πάνω και 50 μέτρα μακριά είναι η γραμμή από την οποία κάποιος με τα τόξα που δίνουν αυτοί θα προσπαθήσει να σημαδεύσει την καρδιά του Sandpoint Devil. Και υπάρχει αρκετός κόσμος εκεί που βλέπει το διαγωνισμό. Ουσιαστικά διαγωνισμός τοξοβολίας είναι. Γι' αυτό είπα ότι αυτός θα σου κεντρήσει το ενδιαφέρον. Και ναι, ωραία. Ένας άνθρωπος το διοργανώνει, ο Yondar Provolost, ο οποίος είναι, εντάξει, λίγο πιο μεγάλος σε ηλικία, με παχύ έτσι μουστάκι και κυλίτσα. Ενδεχομένως παλιά να ήταν adventurer, φαίνεται ότι είναι retired τώρα, ξεκάθαρα. Οπότε, άμα θες να λάβεις μέρος, πολύ ευχαρίστως. Ναι, βέβαια, θέλει να λάβει μέρος. Θα δώσει το... Εντάξει, θα πληρώσει, φαντάζομαι. Το κόπερ, ναι. Και δικαιούσε να ρίξεις δύο βολές. Με το τόξο που σου δίνουν αυτοί. Το τόξο και το κοιτάει έτσι λίγο. Είναι άνθρωπος αυτός. Και ρίξε ένα sense motive. Έτσι δεν λέγεται τώρα, παιδιά. Sense motive δεν λέγεται. Ναι. Ρίξε ένα sense motive λίγο, Γεωργία. Ή ένα perception, ό,τι προτιμάς, συγγνώμη. Εντάξει. Ό,τι προτιμάς από τα δύο. Perception, λογικά. Ένα. Γιατί έβαλες εσύ ένα. Μήπως ήταν κατημένο, συγγνώμη, πατημένο από πριν που το έφτιαχνα. Εντάξει, άρα 14 έχεις. Γιατί βλέπω είναι 7 και 7 που έφερες 14. Παρατηρείς τα χέρια του και τη ζώνη του και εκτιμάς ότι είναι ξυλουργός ο ίδιος που μάλλον ο ίδιος έχει κάνει τα όπλα. Δεν είσαι έτοιμος να τα κράξει, αυτό το είπα. Εξακολουθεί να τα κοιτάει έτσι, με το ίδιο ύφος. Okay. Ό,τι θες, απλώς σου είπα ότι ο χαρακτήρας το γνωρίζει αυτό. Ναι, ναι. Οπότε, δεν λέει κάτι, αλλά τα κοιτάει... Πριν από σένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ρίχνει τα δυο του βέλη. Το πρώτο δεν πετυχαίνει καθόλου το στόχο. Δεν βλέπετε τις αργές μου, Όχι. Θέλετε να τις βλέπουμε. Τι λέτε. Ό,τι θες εσύ, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Βέβαια, δεν ξέρω, ας μην τις βλέπουμε, λέω εγώ. Αλλά ό,τι θες. Η δεύτερη βολή του αρκετά καλή. Αλλά και πάλι δεν πέτυχε το στόχο αυτών της καρδιάς. Πέτυχε όμως τον ομόκεντρο κύκλο λίγο πιο έξω. Ήταν καλή η δεύτερη βολή.
Και λέει ο διοργανωτής ότι κρατάς την καλύτερη από τις δύο. Οπότε του λέει ήσουν τόσο κοντά στην τάρτα δώρο. Πολύ κοντά ήσουν, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερες. Άμα θες ξαναπροσπάθησε, λέει, και του ανοίγει το πουγγί για να βάλει και άλλο νόμισμα αν θέλει. Να περάσει ο επόμενος όμως, λέει, και ελάτε, ελάτε και κοπέλα μου, περάστε, λέει. Ωραία. Μένω κι εγώ θέση. Θέλετε να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό, ε. Είστε σίγουροι. Θα προτιμούσα βέβαια να ρίξω με το δικό μου τόξο. Α, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τα δικά σας όπλα. Μπορεί να έχετε μαγέψει κάτι πιο πριν και έτσι να είναι άδικος ο διαγωνισμός. Ή μπορεί να είναι πιο καλά ζυγισμένο και έτσι να είναι άδικος ο διαγωνισμός. Ή μπορεί και αυτό, αλλά πολύ καλά ζυγισμένα είναι, εκτιμώ. Τα έχω φτιάξει μόνος μου. Αλήθεια, εσείς το πετυχαίνετε το κέντρο. Εγώ δεν διαγωνίζομαι σήμερα. Θα ήταν πολύ άδικο για τους υπόλοιπους να διαγωνιστώ εγώ. Λέει και σχαμογελάει πλατιά. Ναι. Άλλωστε, ξέρεις, εγώ έχω αντιμετωπίσει στο παρελθόν τον κανονικό διάβολο του Sandpoint. Εξού και πήρα την έμπνευση να κάνω αυτό το μείωμα. Αυτό είναι μια ιστορία που ίσως θα ήθελα να ακούσω κάποια στιγμή και επίσης ίσως κάποια στιγμή να διαγωνιστούμε και μεταξύ μας, χωρίς τους υπόλοιπους. Δεν θα ήθελα να κλέψω έτσι. Εμείς στο χωριό μου έχουμε μια έκφραση, λέμε κλέβω εκκλησία. Δεν θα ήθελα να το κάνω. Και δεν μου λες το δράκο, τον είπες. Διάβολος, ο διάβολος Sandpoint. Κάτσε να δούμε πως τον έφυγε σε μια εικονίτσα, μισό λεπτάκι. Ναι, τον έχω. Λοιπόν, υποτίθεται ότι αυτό το θρηλυκό πλάσμα ήταν έτσι κάπως. Σαν άλογο φτερωτό, διαβολικό επίσης. Ωραίο είναι. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, καλό είναι. Τον αντιμετώπισες, αυτό σημαίνει ότι τον πέτυχες και όλα. Σαφώς και τον πέτυχα, εννοείται. Τον πέτυχα στη δυτική ακτή κοντά στο Sandpoint. Εννοείται ότι τον πέτυχα και κατάφερα να τον τρέψω σε φυγή μόνος μου. Μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ας μην χρονοτριβούμε γιατί περιμένουν και άλλοι πίσω. Έχει πολύ πέρασει ο διαγωνισμός. Ίσως αυτό να οφείλεται και στο ότι οι τάρτες της Άλμας είναι πεντανόστιμες. Ρίχνει έτσι μια ματιά. Είναι εκεί κάπου η τάρτας. Ναι, είναι. Σε ένα τραπέζι. Μυρίζουν, πώς να το πω έτσι, πικάντικα. Είναι αλμυρές τάρτες. Εγώ, άμα κερδίσω, θα στην κεράσω πάντως. Μα δεν θα ήθελα να αρνηθείς το δώρο, αλλά πέτυχε την καρδιά πρώτα και το συζήταμε μετά αυτό. Σωστό και αυτό. Ωραία. Δεν έχεις κάποιο μείον με το τόξο του, οπότε απλά ρίχνεις δύο επιθέσεις. Ή ρίξε μία, βασικά μπορεί να μην χρειαστεί δεύτερη. Εντάξει. Δύσκολο. Στα 50 μέτρα είπες, έτσι. Όχι, 50 γιάρδες εννοούσα. Κοντά είναι τα 50 μέτρα της 50 γιάρδες, νομίζω, αλλά όχι ακριβώς. Να. Ναι, όχι, ενώ δεν είναι στα 30 feet, αυτό είναι μακριά. Ναι, ναι, δυστυχώς δεν μπαίνει το point blank shot. Καλά, εντάξει. Ναι. Χτυπάς το διάβολο ακριβώς στο κέντρο. Με 22. Τρυπάς την καρδιά του ομοιώματος αυτού και ο διοργανωτής εδώ, πώς τον είπαμε, ο Γιόνταρ φαίνεται εντυπωσιασμένος. Του έχει μείνει, του έχει πέσει το σαγόνι. Γιόνταρ ή Γιόνταρ. Γιόνταρ. Και χειροκροτάει ο ίδιος. Και λέει, έλεγα ότι είμαι από τους καλύτερους κυνηγούς στην περιοχή, αλλά ίσως κάποιος να μου πάρει τη θέση σύντομα, λέει. Μπράβο, κοπέλα μου. Πολλά μπράβο από μένα. Πώς είπες το όνομά σου, λέει, και βγάζει ένα χαρτί. Πώς είπες το όνομά σου? Τρίστιερ. Και από πού έρχεσαι? Καλή ερώτηση. Από πού ερχόμαστε? Εντάξει, εδώ για την ώρα μπορούμε... Είσαι ταξιωτικά ή... Εδώ για την ώρα μπορείς απλά να μου πεις αν θες να το πεις ψέματα ή αλήθεια.
Όχι, αλήθεια θέλει να πει. Εντάξει, οκ. Okay. Οπότε σημειώνει το όνομά σου και λέει: «Προσοχή, όλοι, προσοχή, ακούστε. Η Τρίστελα από το δεν ξέρω που ερχόμαστε υπηρέτησε το Sandpoint, σκοτώνοντας το διάβολο του Sandpoint. Και ορίστε η πίτα της», λέει, και σου δίνει μια πίτα που φαίνεται να έχει πολύ πικάντικα μπαχαρικά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο έντονες γεύσεις είναι στα γούστα των ξωτικών. Τα δικά σου γούστα, δηλαδή. Ναι. Πάντως μοιάζει, τη βλέπω λίγο, δεν είναι τόσο ξυνισμένη πλέον. Μπράβο. Με αυτά που, ναι. Με αυτά που είπε ο... Βέβαια τον κοιτάει και έτσι λίγο. Θα ανανεώσω την πρόσκληση κάποια φορά να διαγωνιστούμε και μαζί. Πολύ ευχαρίστως πλέον. Και λέει, αν θες τη μισή τάρτα. Και αυτό θα το δεχτώ, λέει. Άλλωστε δεν έχω φάει σήμερα. Οπότε βγάζει και ένα ξύλινο μαχαίρι να την κόψει και σου παίρνει τη μισή όντως, ε. Ναι, ναι, για να πω ότι, του λέω κιόλας, για να πω ότι έκανα τον πρώτο φίλο στο Sandpoint. Εννοείται. Καλούς απογόνους. Καλούς τους εξωτικούς. Εννοείται, μπορείς να με θεωρείς φίλο, αγαπητή Τρίστιελ. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Άρα. Και όντως, φεύγοντας, σε κοιτάνε πολλοί άντρες από πάνω σκάτω, εντυπωσιασμένοι και από το παρουσιαστικό σου και από τη βολή που έριξες. Βέβαια, δεν φοράς το καλό φόρεμα που εγώ είχα επιλέξει για το χαρακτήρα σου στην άλλη εικόνα, αλλά εντάξει, καλό και αυτό. Οπότε... Για ξωτικό, είμαι ένα καλό ξωτικό. Άμα θέλει κανείς δυνατός, έχουμε διαγωνισμούς και για δυνατούς. Άμα θέλει να λάβει μέρος κανείς. Εγώ σε τι διαγωνισμό να λάβω μέρος, υπάρχει κανένα στα μέτρα μου. Τα μέτρα σου δεν ξέρω ποια είναι ακριβώς. Εξορκισμού. Όχι, θρησκευτικούς διαγωνισμούς δεν έχει, όχι. Δεν πειράζει, όμως βγάλα ένα διαγωνισμό να λάβουμε κι εμείς μέρος, έτσι. Αφού είμαι σαν... Ωραία, έχει, ναι, έχει το... Γιορτή είναι. Ναι, έχει το πέταγμα των γκόμπλιν, έτσι λέγεται ο διαγωνισμός. Μου αρέσει το πέταγμα των γκόμπλιν. Αυτά τα είχαμε κάνει την άλλη φορά. Ναι, νομίζω. Okay. Το πέταγμα των γκόμπλιν, λοιπόν, είναι... Έχει και background το παιχνίδι αυτό. Η ιστορία λέει ότι 3 γκόμπλιν ξεγλίστρησαν και μπήκαν σε ένα σπίτι και άρχισαν να το διαλύουν και εσύ πρέπει να τα αρπάξεις και να τα πετάξεις στο τζάκι πριν καταστρέψουν τα πάντα. Ουσιαστικά έχουν φτιάξει κάτι σακιά εκεί με φασόλια τα οποία τα έχουν βάψει πράσινα, τους έχουν σχεδιάσει ένα πρόσωπο για να μοιάζουν με γκόμπλιν και πρέπει να τα πάρεις και να τα πετάξεις 10 feet μακριά, 3 μέτρα. Και έχει 3 τρύπες. Μία πολύ μεγάλη, στην οποία παίζουν τα παιδάκια. Μία μέτρια, στην οποία παίζουν οι γυναίκες. Και μία μικρή, στην οποία παίζουν οι ενήλικες άντρες. Αν καταφέρεις να βάλεις με την πρώτη και στα 3, τότε είσαι ο νικητής. Και διαφημίζεται ότι κερδίζεις παστό ελάφι. Παστό ελάφι, ναι. Μάλιστα. Δεν μου αρέσει, αλλά θα διαγωνιστώ. Το διαγωνισμό... Μου αρέσει ο διαγωνισμός, ωραίος. Okay. Το διαγωνισμό τον διοργανώνει ο ιδιοκτήτης των στάβλων, ο οποίος λέγεται Davarin Hosk. Ναι. Davarin Hosk. Είναι... Έχει καμιά σχέση με την Kendra Davarin, όχι. Όχι, αυτό στο μικρό του όνομα είναι Davarin. Α, και δεν είναι Davarin. Και ούτε καν Davarin, Davirin. Α, Davirin. Ναι, λάθος έκανα. Οπότε δεν πρέπει να έχω καμία σχέση. Άμα θες να διαγωνιστείς, μέχρι τώρα τα παιδάκια, τα περισσότερα από τα παιδάκια τα καταφέρουν και ρίχνουν το στόχο στο μεγάλο, στο μεσαίο και στο μικρό, όμως περισσότερο δυσκολεύονται. Ωραία, ουσιαστικά... να αποτύχει ένας ενήλικας. Σε ποιο θες να δοκιμάσεις πρώτα? Στο μικρό στόχο θέλω πρώτα. Το πιο δύσκολο δηλαδή? Στο πιο δύσκολο, ναι. Είναι ένα μπρούτζινο και σε πρέπει να δώσεις. Για να Ρούτζινο. Άμα πετύχεις, συνεχίζεις χωρίς να πληρώσεις για τους άλλους δύο. Αλλιώς πρέπει να ξαναπληρώσεις και να ξεκινήσεις από την αρχή. Ένα μπρούτζινο πόσα σημαίνια είναι? 10. Ένα σημαίνιο για την ακρίβεια είναι 10 μπρούτζινα, προφανώς. Αλλιώς θα είχε bug ο αλγόριθμος με τα χρήματα και θα πλούτιζαν όλοι. Ναι, ναι. Οπότε είσαι εσύ proficient με martial όπλα, άραγε. Βεβαίως. Άμα είσαι τότε... Είναι μία απλή
Ένα απλό strength check, ας πούμε. Ένα απλό attack, βασικά, με strength. Melee attack, δηλαδή. Ωραία. Α. Έτσι. 13 συν 17, 30, μπράβο. Από πού πήγε το συν 17? Από το armor class. Ωχ, από το armor class. Το armor class τι σχέση έχει? Επειδή με το armor class έβαζα κάτι 17, κάτι τέτοια, ναι. Άρα δεν χρειάζεται να ξαναρίξεις, έφερε 13, εντάξει. Ναι, δεν πειράζει. Έφερε 13, συν 2, 15. Εντάξει, ωραία. Το διόρθωσα, γι' αυτό το ωραία, λοιπόν, 15. Πετάς λοιπόν αυτό το σακί, το οποίο χτυπάει στην άκρη από την τρύπα. Δεν μπορείς να καταλάβεις ποιος θεός σου χαμογελάει με τέτοια τύχη. Και επειδή μάλλον το μεγαλύτερο βάρος του σακιού πέφτει προς τη μέσα μεριά, τραβάει και το υπόλοιπο και το πρώτο γκόμπλιν πέφτει μέσα και φωνάζει ο διοργανωτής: «Έτσι να τα κάψουμε όλα, μπράβο, μπράβο! Ζωντανά τσιρίζουν καλύτερα!» Ναι, δείχνω έτσι ένα ίχνος διασκέδασης, αυτός, τι μου αρέσει. Ναι, εκστασιασμένος αυτός. Τώρα απλά πρέπει να πετύχεις το μεσαίο στόχο που είναι λίγο πιο εύκολος. Εντάξει, ξαναρίχνω. Ναι. Άνετα, και σε αυτόν πολύ άνετα το βάζεις και πλέον έχει μείνει ο στόχος των παιδιών. Εντάξει, τώρα να στοχίσεις εδώ θα σε γελάει ο κόσμος. Ναι, μάλλον έτσι θα γίνει όμως. Όχι, με 10 αρκεί. Καταφέρνεις να βάλεις και τους 3 στόχους και ένας γύρος με χειροκροτήματα για τον Τζέχριν Αλραζάν από το μακρινό Οζίριον. Οζίριον. Καθώς σου δίνουν έτσι ένα σακουλάκι με παστό ελάφι. Ωραία, σηκώνω έτσι τις γροθιές μου προς τον κόσμο και δίνω έτσι τα φιλιά μου. Okay. Σε χειροκροτάνε ειδικά τα παιδιά. Και μάλιστα ακούσα εκεί κάποια παιδιά να λένε: «Καλά, τώρα το έδωσε κρέας από γκομπλίν. Κανονικό κρέας από γκόμπλιν είναι». Και η μάνα τους λέει: «Συνέλθετε και πάντα κάνετε καμιά δουλειά». Θα ήθελα να μαζέψω μερικά να τους μοιράσω έτσι από λίγο παστό ελάφι. Α, καλό. Ναι, γιατί διασκέδαση, αφού είμαστε τώρα εδώ γιορτάζουμε, δεν είναι? Ναι, γιορτή είναι, βέβαια, εννοείται. Οπότε ναι, έρχονται. Βασικά όταν βλέπουν ότι μοιράζεις, έρχονται και άλλα παιδιά. Θα το δώσω όλο στα παιδιά. Χαρούμενα τα παιδιά. Εντάξει, εσύ θα δοκιμάσεις καθόλου? Εντάξει, θα φάω μία φέτα εγώ, ρε παιδί μου, και τα υπόλοιπα θα τα δώσω. Καλό. Καλό σου φαίνεται. Το έχει προσφέρει ο Τσότ Μπεβουκ, σου λένε, από την κρέατα αγορά. Οπότε ευχαριστημένος κι εσύ. Mm-hmm. Πάμε στο διαγωνισμό δύναμης, τον Βάρβαρο. Πάμε, ναι. Όπως έλεγα, στο βορειοδυτικό άκρο του χωριού υπάρχει ένας γκρεμισμένος φάρος. Θυμάστε που το έλεγα? Οπότε ο διαγωνισμός αυτός λέγεται: «Ποιος χρειάζεται ένα φάρο αν δεν έχει φως?» Και σου λέει, σκοπός είναι να γκρεμίσουμε το φάρο για να πάρουμε τις πέτρες και να χτίσουμε κάτι άλλο. Και ο διαγωνισμός ουσιαστικά έχει στηθεί ως εξής: έχουν στήσει κάποιες πέτρες σαν πυραμίδα, τετράγωνες πέτρες, 4 κάτω-κάτω, 3 πιο μετά, 2 και 1 στην κορυφή. Και πρέπει από 20 feet μακριά, χρησιμοποιώντας έναν μίνι καταπέλτη που έχουν φτιάξει, να προσπαθήσεις να πετάξεις, να γκρεμίσεις το σωρό από πέτρες ουσιαστικά, έχοντας 3 βολές. Δύο μπρούτζι να είναι να συμμετέχεις. Α, όχι, συγγνώμη. Δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός δύναμης, λάθος. Δεν είναι και άσχημος αυτός, αλλά δεν είναι διαγωνισμός δύναμης. Ναι, δεν είναι άσχημος, αλλά θέλει και λίγο σημάδι μάλλον. Και... αυτός θέλει dexterity, ναι. Δεν είναι δίαση, είναι αυτός ο διαγωνισμός, συγγνώμη. Ο διαγωνισμός δύναμης είναι ένας κύριος εκεί γύρω στα 50, ας πούμε, έτσι, με μαλλιά που έχουν αρχίσει να ασπρίζουν, που φωνάζει: «Ελάτε, παιδιά, ελάτε, ελάτε, αγόρια. Δεν επιτρέπονται κορίτσια σε αυτό το διαγωνισμό. Ελάτε να δούμε τη δύναμή σας». Και ουσιαστικά είναι ένας κλασικός δοκιμαστής δύναμης. Σου δίνουν ένα σφυρί και πρέπει να χτυπήσεις με δύναμη κάτω μια πλατφόρμα η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα κορμό δέντρου ο οποίος έχει πλατινθεί κάπως
και ο οποίος ανάλογα με τη δύναμη που θα χτυπήσεις θα σηκωθεί προς τα πάνω και θα φτάσει σε κάποιο ύψος. Υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις ύψους σε διαφορετικά χρώματα. Άρα σαν σου δίνει το ξύλινο σφυρί αυτό, κοπανάς την πλατφόρμα η οποία χτυπάει προς τα κάτω τον κορμό, τον σηκώνει από την άλλη μεριά, δεν είναι ακριβώς κορμός, γι' αυτό είναι πιο λεπτό προφανώς, και αυτό ανάλογα με τη δύναμη που έχει θα χτυπήσει κάποιο από αυτά τα καμπανάκια που είναι σε διαφορετικό χρώμα. Για να μπεις όμως είναι 5 ασημένια. 5 ασημένια. Ναι, είναι ο πιο ακριβώς διαγωνισμός, γιατί δίνει τα καλύτερα δώρα. Μάλιστα. Εντάξει, θα τα... αφού είχαμε σε τέτοια μέρα, ας το γιορτάσουμε και σου πάω τα 5 μου ασημένια. Okay. 5 έχεις μόνο. Ασημένια ναι. Έχω και κάτι χρυσά. Εντάξει, όχι, άμα ήθελα σου δίνω εγώ έτσι. Όχι, γιορτά, όχι, μωρέ. Θέλεις να κάνεις, να γίνεις και rage? Μπορώ και έτσι εκτός μάχης. Φυσικά, τι σχέση έχει η μάχη? Όχι, το είχα συνδέσει λίγο έτσι με το ότι πάνω στην κάψα της μάχης, ρε παιδί μου, κάτι παθαίνει όταν βλέπει, απειλείται και πες, τέτοια. Αν μπορώ, ναι. Λες να λέει κάτι τέτοιο? Δεν νομίζω. Όχι, δεν το λέει. Στο μυαλό μου το έχω αυτό. Όχι, έτσι. Όχι. Απλώς να ξέρεις ότι όταν τελειώσει είσαι fatigue. Α, ναι. Και το fatigue είναι για... Θέλει ξεκούραση μετά, νομίζω. Το fatigue είναι... μείον δύο... Άτσι να δούμε ακριβώς γιατί απ' έξω δεν θυμάμαι κι εγώ. Άμα έχεις να παίξεις 10 χρόνια, Καλά, λογικό είναι. Λοιπόν, fatigue, μείον 2 strength και dexterity, δεν μπορείς να τρέξεις. Ναι, και θέλει 8 ώρες rest. Θες 8 ώρες rest, ναι. Τώρα, εντάξει, δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ας μην του κάνω, μωρέ. Τι να συμβεί στη γιορτή, ρε, πλάκα κάνεις. Τέλος πάντων, καλά. Οπότε θα ρίξει ένα, ας πούμε, strength check, νομίζω είναι. Ναι, ένα strength check. Okay. Άρα παίρνεις, βάζεις όσο δύναμη μπορείς και με το σφυρί, με το ξύλινο αυτό σφυρί. Κοπανάω. Ναι, και φέρνεις 19. Το καμπανάκι, συγγνώμη, ο κορμός χτυπάει προς τα πάνω και φτάνει στο πράσινο και ακούγεις το ding-ding της καμπάνας. Και οι πολίτες δίπλα σου λένε μπράβο, πολύ καλή προσπάθεια, συγχαρητήρια. Και παρατηρείς μερικοί να λένε, ω, δες τον ξένο, τον σωαντή, πρέπει να μάθουμε ποιος είναι, μπράβο του, εξαιρετικός, πολύ δυνατός, μπράβο. Και επίσης σου δίνουν και ένα μικρό δώρο, το οποίο είναι ένα χαριτωμένο, θα έλεγε κανείς, λούτρινο κουκλάκι. Χειροποίητο. Ωραία, το παίρνω. Το παίρνω και κάνω νόημα προς τους αυτούς που λένε καλά λόγια, τέλος πάντων, δείχνοντας μια ικανοποίηση. Και λέει μπράβο. Μπράβο σου, λέει εξαιρετικό. Εξαιρετικός, μπράβο. Και ο διοργανωτής πλησιάζει. Ο διοργανωτής λέγεται Das Corvut. Ο οποίος λέει, φοβερός. Μπράβο σου, είσαι φοβερός. Φαίνεται λίγο πιωμένος, παρότι είναι πρωί. Φαίνεται να τις έχει πιει τις μπύρες του. Γιορτή έχουμε, εντάξει. Ναι, εντάξει. Οπότε, πολλά συγχαρητήρια. Έχετε κερδίσει όλοι μέχρι τώρα, Έπρεπε να τους κάνω πιο δύσκολους, μάλλον, τους διαγωνισμούς. Κοίτα, κερδίσαμε, φέραμε 19-20 έτυχες. Γι' αυτό κερδίσαμε, νομίζω. Εντάξει, εγώ με 10 κέρδισα. Στο τελευταίο. Ένα. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Οι υπόλοιποι δύο, ο Ινθράνξης και ο Μπέλαβορ, θέλουν να λάβουν μέρος σε κανένα διαγωνισμό. Σε αυτόν ενδεχομένως με τον καταπέλτη που είπα. Μπα. Εγώ δεν θέλω. Εγώ θα κάνω μια γύρα να δω τι άλλα παιχνίδια έχει, ας πούμε. Παιχνίδια που να ταιριάζουν στο δικό σου χαρακτήρα σαν μάγο δεν έχει κανένα. Κάνοντας όμως βόλτα τριγύρω, βλέπεις ένα μαγαζί που ενδεχομένως να έχει ενδιαφέρον. Είναι κλειστό τώρα, αλλά αργότερα ενδεχομένως να είναι ενδιαφέρον, καθώς το μαγαζί έχει μια ξύλινη ταμπέλα που δείχνει ένα γκόμπλιν με γουρλωμένα μάτια και δίπλα του έχει ένα βιβλίο το οποίο είναι μεγάλο σαν το γκόμπλιν, ψηλό, ανοιχτό, έτοιμο να το καταπιεί και κοιτώντας λίγο από το παράθυρο καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι ένα βιβλιοπωλείο. Δεν περίμενες να βρεις βιβλιοπωλείο σε ένα τόσο μικρό μέρος λογικά, από τους κάνει εντύπωση.
Ωραία. Και... να. Να το έχεις υπόψη. Θέλω να δω λίγο και να... και το ναό πως είναι χτισμένος, έτσι να παρατηρήσω, ρε παιδί μου, αρχιτεκτονικές. Έχεις γνώση αρχιτεκτονικής? Όχι, αλλά μ' αρέσει να παρατηρώ, οπότε... Mm-hmm. Άρα είσαι κοντά στο ναό και στην πλατεία. Ναι. Δεν θα φάει κανένας από αυτά τα που έχουν ετοιμάσει. Τόσα πράγματα έχουν ετοιμάσει, ρε παιδιά. Α, είναι και μεσημέρι. Θα πάω να τσιμπήσω και κάτι. Βέβαια. Εγώ είχα στο νου ότι θα πάμε να φάμε κάτι. Τουλάχιστον όσοι δεν φάγανε τα δώρα. Αφού μετά το φαγητό, εντάξει. Ή μετά το διαγωνισμό, θα φάμε και κάτι, εννοείται. Ναι, έχει ωραία φαγητά. Είναι προσφορά των παδοχείων και των ταβερνών του Sandpoint. Και ακούτε εκεί ότι είναι το έθιμο. Κάθε ταβέρα να φέρει τα καλύτερα της πιάτα και να τα διαθέτει δωρεάν και είναι κάτι σαν διαγωνισμός. Δηλαδή, μετά θα σας ζητήσουν να ψηφίσετε ποιος σας άρεσε περισσότερο. Οπότε συνηθίστε να δοκιμάζουν απ' όλα. Και ας μια πούμε... χαρά ψήθηκα. Έχει ας πούμε ελάφι με καλαμποπίπερο. Έχει σούπα με αστακό. Έχει πικάντικο σολομό. Έχει μια ποικιλία δηλαδή και κρέατα και σούπα και ψαρικά. Έχει διάφορα. Οπότε έχετε... θα δοκιμάσετε απ' όλα. Έτσι όπως το είπε ο Ινθράνξης, μάλλον θα δοκιμάσει απ' όλα. Ναι, ναι, εγώ απ' όλα. Οκ. Okay. Και εγώ απ' όλα. Σας κερνάνε και υδρόμελοι εκεί, αν θέλετε. Που είναι ένα ποτό με ελάχιστο αλκοόλ και πολύ καταπραϊντικό για το λαιμό. Θα πιω και ένα τέτοιο. Ωραία. Οπότε, οι υπόλοιποι θα φάτε. Τρίστιελ, ναι, ο Μπέλαβαρ δεν ξέρω. Ο Μπέλαβορ, όχι βαριά, πολύ ελαφριά θέλει να φάει. Τίποτα δεν θα κάνει ο Μπέλαβορ βαριά, όλα αυτά κάνει ελαφριά. Ναι. Okay. Να πω ότι το πιο ωραίο πιάτο κατά γενική ομολογία είναι ο πικάντικος ολομός. Τον έχει μαγειρέψει με τα χέρια της ιδιοκτήτρια του σκουριασμένου δράκου, νομίζω έτσι λέγεται η ταβέρνα, σκουριασμένος δράκος. Η ιδιοκτήτρια λέγεται Ameiko Kaijitsu και είναι από την Ανατολή. Κάτσε να σας τη δείξω κιόλας. Η Ameiko Kaijitsu έχει λίγο σχιστά μάτια, τατουάζ, είναι Ανατολίτισσα. Σε κάποιους ίσως και να λέει κάτι. Ίσως και όχι. Ίσως και όχι. Οπότε, ωραίο το φαγητό. Και καθώς είστε χαλαρωμένοι, έχετε, ζείτε το ρυθμό του φεστιβάλ. Σιγά σιγά περνάει η ώρα, πίνετε, συζητάτε, σουρουπώνει και έρχεται η ώρα που θα πρέπει να ξεκινήσει και η τελετή καθαγιασμού του καθεδρικού, έτσι. Εμείς το ναό δεν μπορούσαμε να πούμε πριν. Όχι, πρέπει να καθαγιαστεί πρώτα. Δεν είναι ανοιχτός για το κοινό πιο πριν. Okay. Τον είδες απ' έξω, σου είπα πως έχει παράθυρα με τα ιερά σύμβολα διάφορων θεοτήτων του καλού. Αλλά δεν μπορούσατε να μπείτε πιο πριν, όχι. Και της Ιωμηδίας προφανώς έχει. Της θεότητάς σου. Το ξύφος της. Και έρχεται η ώρα που ο Πάτερ Ζάντους ξαναπαίρνει τη θέση του στην ξύλινη εξέδρα μαζί με τους υπόλοιπους επίσημους. Το πλήθος και πάλι μαζεύεται σιγά σιγά. Υπάρχουν βέβαια φωνές, υπάρχουν ομιλίες. Οπότε... ο Father Zandus χρησιμοποιεί ένα Thunderstone για να κάνει όλους να ακούσουν. Ένας ξαφνικός κρότος λοιπόν ακούγεται, σαν τον ήχο που θα έκανε μια μακρινή αστραπή. Ησυχάζει το πλήθος, καθώς οι τελευταίες ακτίνες του ήλιου που δει ζωγραφίζουν τον ουρανό. Ένα αδέσποτο σκυλί που είχε κουρνιάσει κάτω από ένα κάρο για να κοιμηθεί, ξυπνά έντρομα από το θόρυβο. Ενώ και οι τελευταίες συζητήσεις σταματάνε, καθώς όλα τα κεφάλια γυρίζουν προς την κεντρική ξύλινη εξέδρα. Εκεί όπου ο Πάτερ Ζάντους, που λάμπει από χαρά πια, έχει πάρει θέση.
Καθαρίζει το λαιμό του, βήχοντας ελαφρά, και ανοίγει το στόμα του για να απαγγείλει την προσευχή του πρώτου ονείρου. Έτσι λέγεται η προσευχή καθαγιάς μου. Και τότε η ξαφνική κραυγή μιας γυναίκας επισκιάζει τα πάντα. Και μερικές στιγμές μετά ακούγεται και άλλη κραυγή και άλλη κραυγή και πάνω από τις κραυγές μπορείτε να διακρίνετε μερικές παράξενες φωνές. Φωνές που μοιάζουν με χαχανιστά σκουξίματα, σαν να σκούζει κάποιος. Και σίγουρα δεν ακούγονται ανθρώπινες. Το πλήθος χωρίζει στα δύο και βλέπετε κάτι χαμηλό να τρέχει γρήγορα μέσα από το χώρισμα, χαχανίζοντας με ενισχυτική ευθυμία, καθώς το αδέσποτο σκυλί που ξύπνησε πριν λίγο έντρομο βγάζει ένα θρηνητικό ρουλιαχτό και σοριάζεται στο έδαφος. Έχει ένα μεγάλο κόψιμο στο λαιμό του από το ένα αυτί μέχρι το άλλο και καθώς μια λιμνούλα αίματος σχηματίζεται γύρω από το κομμένο κεφάλι του σκυλιού, ο βραχνός ήχος ενός παράξενου τραγουδιού, τραγουδισμένο από διαπεραστικές φωνές, έρχεται στο προσκήνιο. Λογικά πρέπει κάτι να ακούγεται. Λογικά να. Ακόμα έρχεται στο προσκήνιο. Το τραγούδι. Και καλό είναι να ρίξουμε initiative τώρα. Δεν έχει ρίξει ο Μπέλαβρο, δεν έχει ρίξει ο Τζέχριν Αλραζάν. Ναι, ναι. Πρέπει να βρουν το initiative. Α, στο πριν που το ψάχνα εγώ, κοροϊδεύατε. Ναι, ναι. Κοροϊδεύατε πριν που το ψάχνα εγώ, έτσι. Ωραία, έχετε αρκετά... Τι έφυγε για 20. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, θα σας βάλω στο χάρτη. Βασικά όχι, πρώτα θα σας στείλω το χάρτη. Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω εδώ ότι το παιχνίδι έχει ένα σύστημα δυναμικού φωτισμού. Οπότε αυτή εδώ είναι η εξέδρα. Βασικά βλέπει κανένας άλλος κόσμος από τη Γεωργία, να σας βάλω όλους πρώτα. Βάλε μας. Βλέπουμε, βλέπουμε. Βλέπετε όλο το χάρτη? Αυτό που φωτίζεται, όχι, υποθέτω. Ναι, έχει κάποια μαυρισμένα κομμάτια. Ναι, αλλά που έχουμε ο καθέ... live site, ας πούμε, κάπως βλέπουμε. Ναι, ο καθένας θα πρέπει να βλέπει άλλο κομμάτι. Ανάλογα με το που είναι. Έχω την εντύπωση ότι όλοι βλέπουμε αφριστικά, δηλαδή. Ναι, έτσι, όπως βλέπουμε... λέει ο Αντώνης, μοιάζει. Κάπως... Γιατί? Δηλαδή τώρα, Αντώνη... Στον καθένα, Αντώνη, κάτι ακόμα. Αντώνη, τώρα αν σε κουνήσω, ας πούμε, βλέπεις ακόμα το ίδιο? Ναι, ναι. Άλλαξε για όλους μας. Και για όλους άλλαξε. Άλλαξε για μένα. Τι άλλαξε όμως? Άνοιξε περισσότερο το οπτικό πεδίο. Χωρίς να κρυφτούν άλλα κομμάτια, ε? Χωρίς. Ναι. Ίσως κρύφτηκε μια γωνίτσα που έφυγε από κάτω. Τώρα κάτι κρύβεται λίγο, αλλά μικρό κομμάτι κρύβεται. Ναι, οκ. Okay. Δηλαδή, τότε... που δεν θα έπρεπε να το υποθέτω. Ωραία, τότε ας δούμε γιατί γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι το φυσιολογικό. Φάλ το χειροκίνητα, ρε Παναγιώτη. Εντάξει, δεν είναι θέμα τώρα, φτιάξτε. Αυτό πρέπει να είναι έτοιμο, ρε φίλε. Ούτε αυτό είναι έτοιμο. Είναι δυνατόν να πρέπει να κάνω κι αυτό. Κάτσε χαμηλώσω λίγο το τραγούδι των Goblin. Γιατί είναι σαν να είναι στο σαλόνι. Ωραία είναι εσύ, αλλά είναι σαν να είναι στο σαλόνι, εντάξει. Line of sight. Όχι, line of sight. Εφέ. Έλα, παπά, Τζέριν. Τζέριν δεν σε λένε. Και Τζέρι, απαντάω και στον Τζέρι. Έλα, προηγουμένως θα πετούσες στις τρύπες στα Goblin. Καιρός να κάνεις πρακτική και με κάποιο ζωντανό. Έτσι. Όχι, δεν ξέρω τώρα πώς γίνεται. Θα το ψάξω τέλος πάντων. Όταν το δοκιμάσαμε ήμουν μόνο εγώ μέσα, και τέτοιο. Mm. Τώρα βλέπετε τα πάντα λογικά, έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Κανα τέρας έχει? Όχι. Όχι. Τώρα δεν αλλάζει τίποτα, δηλαδή, έτσι που κάνω κλικ. Ένα μαύρισαν πάρει. Ναι, εντάξει, μαύρισαν, αλλά... Άρα δεν αλλάζει τίποτα.
Okay. Ναι, όχι, δεν ξέρω. Θα το ψάξω άλλη ώρα, εντάξει. Ας παίξουμε έτσι. Τόσο άλλο τώρα είναι... Αυτό είναι περισσότερο για δοκιμή. Σκεφτείτε ότι αυτό είναι η πλατεία, ξέρω εγώ τι να έχει να κρυφτεί. Οπότε... πώς τη λένε, η 3TL, που είναι και πρώτη, πρέπει να... Βασικά όχι μόνο η 3TL, όλοι πρέπει να ρίξετε ένα perception. Θέλω όποιον έχει φέρει πάνω στα skills. Θέλω ένα όποιον έχει πάνω από 14. Όλοι. Εγώ έχω 14, ναι. Άρα και εσύ. Okay. Και ο Paladin. Όχι, εντάξει. Άρα όλοι οι υπόλοιποι εκτός από τον Paladin παρατηρείτε ότι το πλάσμα που έκοψε το λαιμό του σκύλου είναι κρυμμένο πίσω από το καφάσι αυτό εδώ πέρα, τι είναι τέλος πάντων, και γλύφει το αίμα από τη λεπίδα εκστασιασμένο. Είναι ένα μικροσκοπικό ανθρωπάκι, το οποίο όμως έχει, θα έλεγε κανείς, υπερμεγέθες κεφάλι. Τα γκόμπλιν εδώ στο Pathfinder είναι λίγο διαφορετικά από τις άλλες εκδόσεις. Τότε εγώ έφερα 16. Εντάξει, και το 16 καλό είναι. Ναι, σωστά το ξέχασα ότι είναι favorite enemy τα goblin για κάποιο λόγο αντί για τους γίγαντες. Οπότε... Οπότε να παίξουμε. 25 έχει η Γεωργία, η Τρίστελ δηλαδή. Άρα παίζει. Το βλέπεις καθόλου? Τους βλέπεις εχθρούς? Και τους τρεις τους βλέπω. Εντάξει, μια χαρά. Και τους τρεις βλέπεις, ναι, σωστά. Έτσι πρέπει να είναι. Ωραία. Είναι καλυμμένη πίσω από κάτι, γιατί ναι, είναι το καρότσι. Okay. Δεν φαίνεται το... Αυτό, το καρότσι. Ναι, το καρότσι είναι, δεν φαίνεται. Το τραπέζι τι είναι. Ναι, ναι, φαίνεται, γι' αυτό το ρωτάω. Κάρο είναι, κάρο, ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία. Οπότε, να προχωρήσει η Κρίστιελ εδώ. Καλά πλάκα μου κάνει. Okay, τώρα που πήγα, συγγνώμη, πήγα να, να τη σύρω, δεν ξέρω αν έπρεπε. Ναι, ναι. Μια χαρά. Πρέπει να επιβεβαιώ τις κινήσεις. Α, okay, γιατί ξαφνικά μου έκτισε κάποια πράγματα και τώρα μου άλλαξε. Θα το βγάλω, δεν το ήξερα ότι έχει τέτοια. Μισό λεπτά για να το βγάλω. Γι' αυτό κόλλησα. Πρώτη φορά είναι, παιδιά, εντάξει, τι να κάνω. Όχι, δεν μου είχε. Και για μας. Άμα το βρω δηλαδή θα το βγάλω. Λοιπόν... Να πω λίγο, επειδή και εγώ δεν το θυμόμουν στην αρχή, στο Combat Tracker μπορούμε να δούμε πράγματα. Μπορούμε, αλλά... Το έχω ξεχάσει και εγώ. Σωστά, στο Combat Tracker μπορείτε. Αλλά όχι... Όχι όμως το... Εάν πρέπει να επιτρέπω ή όχι τις κινήσεις, καταλαβαίνεις. Αυτό είναι κάπου στο option στα δικά μου. Τέσμα, πας προς τα εκεί λοιπόν, ε. Ναι. Αν το βλέπει καθαρά το... Το ένα το βλέπεις. Ωραία. Ναι. Αν το διαλέξεις, λογικά θα σου βγάλει και ένα βελάκι. Ναι. Και σου λέει και την απόσταση πλέον. Σωστά. 20 feet λοιπόν, άρα έχεις point blank shot. Το τόξο σου το έχεις μαζί σου δηλαδή, έτσι. Δεν είπα από την αρχή ότι... Ναι, ναι, κάτι ανέφερες, ναι. Προχωρείς με το τόξο της. Οπότε λοιπόν κατευθείαν αντιδράει και με μεγάλη χαρά. Με μεγάλη χαρά λοιπόν, πετυχαίνει τον Goblin, μάλλον ανάμεσα στα μάτια. Άλλα δούμε και τον damage. Όχι. Ανάμεσα στα μάτια ήταν, αλλά έσκυψε τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να του ξύσεις λίγο τα μαλλιά. Παρ' όλα αυτά στο Combat Tracker λογικά φαίνεται ότι είναι αρκετά τραυματισμένο, σωστά? Ναι, ναι. Δεν βλέπετε νούμερα. Στο κεφάλι γι' αυτό. Ναι, δεν βλέπετε νούμερα εσείς, έτσι. Μπα, moderator. Ωραία, μια χαρά. Μια χαρά είναι το moderator. Οπότε, έχεις να κάνεις κάτι άλλο?
Όχι, έτσι. Okay. Παίζει λοιπόν αυτό το goblin το οποίο του έξι στο κεφάλι και ορμάει προς το μέρος σου και εκεί βλέπει ότι καθώς τρέχει προς εσένα το βαρέλι δίπλα έχει κάτι πιάτα σολομού που έχουν ξεχαστεί, οπότε σταματάει να ασχολείται με εσένα και αρχίζει να γεμίζει τις τσέπες του με πικάντικο καπνιστό σολομό. Πες το επόμενο. Δεν είμαι τόσο λαφταριστή τελικά. Και πες το επόμενο, το οποίο βγαίνει πίσω από το κάρο και έρχεται από την μπροστά μεριά και ανεβαίνει πάνω. Για να δούμε αν ανεβαίνει όντως. Ναι, ανεβαίνει πάνω και κρατάει μια πλατιά έτσι, ένα πλατή σπαθί και το κουνάει επιλεκτικά προς το μέρος σας. Πήρε καλύτερη θέση, οπότε καλύτερες επιθέσεις αργότερα, αν ζει. Το τρίτο όμως θα ορμήσει κανονικά στην Τρίστιελ. Ναι, στην Τρίστιελ με το σπαθί το αυτό, το Dog Slicer. Dog Slicer το λένε, γιατί τους αρέσει να σκοτώνουν σκυλιά. Και χτυπάει το έδαφος μπροστά στα πόδια σου, χωρίς καμία επιτυχία όπως βλέπετε κι εσείς. Οπότε παίζει ο Τζέχριν Αλ Ραζάν. Λέοντας μια γρήγορη προσευχή προς την θεότητά του για να τον βοηθήσει στη μάχη, κατευθύνεται προς το γκόμπλιν που έχει πάρει θέση πάνω εκεί στον πάγκο. Mm-hmm. Για να το... και βγάζει το γιαταγάνι του στο δρόμο για να το χτυπήσει. Τώρα για την ώρα θα πατάω accept εγώ μέχρι να βρω το option ποιο είναι. Συγγνώμη. Τέλος πάντων, απλά το λέω, εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα. Ξέχασα να βάλουμε και στην επίθεση τα bonus και στο damage, αλλά εντάξει, την άλλη φορά. Πόσο θα ήταν στο damage? Πόσο θα ήταν στο damage, για. Μισό, νομίζω συνδύο, αλλά... Δεν θα έκανε διαφορά, εντάξει. Αστόχησα, οπότε. Να στρώξεις, γιατί μάλλον ήταν πιο δύσκολο εκεί ψηλά. Ναι. Λογικά αυτό θα ήταν. Και παίζει ο Ινθράνξης. Ο Ινθράνξης από εκεί που είναι θα στοχεύσει αυτό που τρώει το σολομό. Καλά το λοιπόν στο καημένο. Και θα του πετάξω μια βόμβα με οξύ. Αν το πετύχεις. Ναι, εντάξει. Πρέπει να το στοχεύσεις όμως. Οπότε δεν μετράνε αυτές τις αργίες, έπρεπε να το έχεις στοχεύσει. Αφού το χτύπη, το επέλεξα ρε εσύ. Δεν έχει επιλογή κανένας στόχος. Θέλει να πατάς νομίζω το control για να το διαλέξεις. Αν θυμάμαι καλά. Δεν έπιασε. Τώρα το διάλεξες. Δεν το είχα κάνει και πριν, αλλά εν πάση περιπτώσει. Και αστοχής. Οκ. Touch armor class 12 και δεν πέτυχες. Άντε ρε. Πόσο έχω. Πολύ touch έχουν. Μπράβο. Τέλος, ναι. Δεν το πετυχαίνεις. Καλή προσπάθειά σου. Χτυπάς το σολομό όμως. Από τα χέρια του. Και τον κάνω καπνιστό. Και εξοργίζεται τον goblin. Γυρίζει, σε κοιτάζει και... Και τώρα πια που γυρίζει και σε κοιτάζει μπορείτε να ακούσετε καλύτερα το τραγούδι των Goblin, δεν τραγουδάνε αυτά. Το τραγούδι σαν να έρχεται από πολλές μεριές, άρα σαν να τραγουδάνε πολλά άλλα Goblin. Βλέπετε και τριγύρω ότι δεν είναι μόνο αυτά τα τρία εδώ πέρα. Γίνεται μια επίθεση. Πρέπει να υπάρχουν καμιά 20-30 Goblin δηλαδή. Φρουροί της πόλης τρέχουν από εδώ, από εκεί. Παιδιά μανάδες προσπαθούν να γλιτώσουν τα παιδιά τους κλπ. Και τώρα μπορείτε να ακούσετε λίγο καλύτερα το τραγούδι των Goblin, το οποίο πάει ως εξής. Τα Goblin μασούν, τα Goblin θαγκώνουν, τα Goblin παλεύουν και παλουκώνουν. Σκίσε το σκύλο και φάε τον νύπο, τα γκόμπλιν μασάνε τον καθένα τύπο. Τα γκόμπλιν τρέχουν, τα γκόμπλιν πηδάνε, τα γκόμπλιν σε κόβουν και σε γαμάνε. Κάψε το δέρμα και την κεφαλή, γκόμπλιν εδώ και εσείς νεκροί. Κυνήγα το μωρό, πιάσε το κουτάβι, κόψου τα χέρια και σπάσου το κεφάλι. Κόκαλα να λιώσουν, σάρκα να ψηθεί, εμείς γκόμπλιν, εσύ φαΐ. Και τώρα μπορεί να παίξει ο Μπέλαβορ που παρά δεν τα κατάλαβα.
να κουνηθώ και λίγο, ρε φίλε. Κουνήσουμε, εντάξει, αδιάφορο. Θα πάω και πίσω από το Μπάλαντιν. Πώς γίνεται. Λογικά δεν είναι εκεί όλοι να ρωτήσετε πώς γίνεται. Ναι, θέλει να πατάς κάτι, ε. Ναι. Ο Μπάλαντιν θα έρθει εδώ. Νομίζω το έφτιαξα για πήγαινε. Μπροστά από την... Έλα. Νομίζω το έφτιαξα για πήγαινε να δούμε. Κύριε, έτσι. Μπορεί που πας. Από την Τρίστιελ και θα επιχειρήσει να πάρει το κεφάλι του Goblin που εκνευρίστηκε... Που έχασε τον Σολομό. Πέτυχαν τον Σολομό, ναι. Οπότε θα κάνει μια επίθεση με το Long Sword. Ναι. Κάνε και μια επίκληση. Τη βάζω modifier. Τι modifier, τι επίκληση. Όχι. Α, δεν βάζω modifier. Πας στο Actions και στο Longsword κάνεις την επίθεση. Και φαίνεις 21, το χτυπάς προφανώς, οπότε τώρα ρίχνεις το damage που είναι πιο δίπλα. Και το βυθίζεις στο βαρέλι και βλέπεις λίγο πιπερά το Σολομό να του πέφτει από το στόμα, δεν πρόλαβε το μασίσει όλο το καημένο τον κόμπι. Το σκοτώνεις λοιπόν. Και παίζει τελευταίος και καταϊδρωμένος ο Τσέλα. Ο οποίος Τσέλα θα τρέξει ανάμεσα στα δύο γκόμπλιν και θα επιχειρήσει να χτυπήσει αυτό που επιτέθηκε στην Τρίστια. Έντεκα αστοχής και μάλιστα παραλίγο να γκρεμίσεις τη σκηνή αυτή του εμπόρου που είναι δίπλα εκεί. Παραλίγο. Με τη δύναμη που είχες. Κάτι άλλο? Όχι. Άρα το κλείβι είναι πρέπει να πετύχεις για να το κάνεις, ε. Σωστά, ναι. Okay. Παίζει Τρίστιελ. Ακούτε τις κραυγές τριγύρω, έτσι. Ναι. Ναι, να κάνει ένα βηματάκι πίσω. Ένα βηματάκι 5 step δηλαδή. Το έχουμε σε αυτή την έκδοση 5 step, δεν θυμάμαι. Έτσι θέλω να πιστεύω ότι διάβασα. Οκ, το έχουμε τότε. Την προηγούμενη φορά, οπότε δεν το έχουμε κάποιος. Το έχουμε, το έχουμε. Δεν θυμάμαι πραγματικά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή το είχα δει την προηγούμενη φορά και λέω εντάξει, τώρα η μνήμη μου είναι και λίγο. Ποιο το... Τι, υπάρχει. Ναι, ναι, υπάρχει. Φυσικά. Ωραία. Και θα σε σκέψει πάλι αυτό το κόμπι. Όχι πάλι, την προηγούμενη φορά είχες άλλο. Α, ναι, σωστά, είναι το άλλο με το σώμα. Πρέπει να αλλάξεις το. Ναι, εκείνο έκλεισε. Έχεις και μείον 4, βάλει μείον 4. Ωραία, οπότε... Επειδή είναι δίπλα του η σύντροφή σου. Ναι. Και θεωρεί το παιχνίδι ότι σε ενδιαφέρει να προσέξεις. Δεν σε ξέρει καλά γι' αυτό. Ακριβώς. Που το παιχνίδι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μείον 4. Ναι. Έχω όμως και συν 2. Σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει τώρα αν τα πετύχα. Μισό λεπτό να βρω τώρα και το attack κάπου. Να το. Α. Νομίζω ότι τα έβαλε σωστά. Καλά θα ήταν να μην το λες συνδύο, αλλά favored enemy, τέλος πάντων. Το συνδύο πάει σε πολλά, αλλά okay, ναι. Οπότε αστοχής λοιπόν με το βέλος σου, τουλάχιστον δεν πέτυχες τον Μπέλαβρο που είναι εκεί δίπλα. Θες να κάνεις κάτι άλλο? Όχι. Ωραία. Το Goblin αυτό που έχει ανέβει πάνω στο κάρο για να έχει καλύτερη θέση, βλέπει τον ψηλό τύπο και το τσέλα που είναι δίπλα του και μάλιστα... Πλέον είναι στο ίδιο ύψος με αυτό. Οπότε χαίρεται τον Goblin, δεν κοιτάει κάποιον έτσι προς τα πάνω όπως κάνει συνήθως. Και το βλέπεις, Αντώνη, ο Τσέλα βλέπει ότι ανοίγει τα δόντια, βλέπει σάπια δόντια. Καθώς προσπαθεί να σε πετσοκόψει με αυτή τη σπάθα που έχει. 16 χτυπάει. Να πω ότι είχε και συν 2 γιατί είσαι flanked. Είσαι ανάμεσα σε δύο εχθρούς. Α, σωστά έχουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Okay.
και σου κάνει δύο damage, εντάξει, ένα γδάρσιμο εκεί στο νόμο, εκεί που είναι το τατουάζ με το κεφάλι του όρκου. Και μάλιστα φωνάζει και κάτι, μιλάει κανείς στην γλώσσα των Goblin. Εγώ. Φωνάζει στο άλλο Goblin, σκότωσε αυτό, αυτό το ψηλό, μας πήρε το Σολωμό. Οπότε και αυτό γυρίζει προς τον Τσέλα και προσπαθεί και αυτό με τη σειρά του. Ναι, ούψ, άρχισε κατευθείαν damage, δεν πειράζει, για να δούμε θα πέτυχε, ναι. Ναι, άρα μια χαρά το damage. Και πλέον ο Τσέλα είναι λίγο περισσότερο τραυματισμένος. Τα γκόμπλιν έχουν παίξει όμως, οπότε ήρθε η ώρα σας. Ήρθε η ώρα να παίξετε, εννοώ. Τζέχριν. Οπότε θα προσπαθήσω να του καταφέρω ένα χτύπημα εκεί που βρισκόμουν για την προηγούμενη φορά. Μάλλον είναι πολύ επιδέξιο αυτό το γκόμπλιν για να το πετύχω, μάλλον. Ή δεν είσαι καλός, καθόλου καλός στη μάχη. Μπορεί. Μπορεί και αυτό, εντάξει. Είναι και αυτό. Ναι, μπορεί λέω, δεν ξέρω. Θα δώσει τη λύση λογικά ο Enthrancis. Ο Enthrancis θα κάνει ένα Mage Armor. Γιατί ακούει και άλλες φωνές Goblin από ό,τι είπες. Το Mage Armor δεν βοηθάει τους άλλους. Είναι σε σένα κάτι, ε. Ναι. Ναι, ναι. Και μετά θα έρθω... Κάτσε, κάτσε. Ναι. Πρώτα ξόδεψέ το. Αφού το έκανες. Μετά πρέπει να αυξήσει το armor class σου. Λοιπόν. Πάνω στο συν, control και ροδέλα. Control. Πού? Στο armor class πάνω έχει ένα συν πάνω δεξιά. Ωραία. Ναι, χαρά. Ωραία. Κομπλέ. Και θα έρθω... Πίσω από τον Paladin. Όχι αντιδιαμετρικά με τον Goblin, βγάζοντας τον Dagger και θα πω στον Τζέλα, χτύπα αυτό που είναι πιο εύκολο, θα σου είναι πιο εύκολο τώρα. Δεν νομίζω να μπορείς να βγάλεις τον Dagger. Ε? Δεν νομίζω να μπορείς να βγάλεις τον Dagger, έχεις ήδη κάνει spell. Μου βάξω να δεις, δεν είναι. Μου βάξω αφού κινείσαι. Για να μπορέσεις να βγάλεις το όπλο καθώς κινείσαι, πρέπει να έχεις base attack τουλάχιστον ένα. Α, ναι. Τότε δεν θα πάω εκεί. Okay. Άρα θα πας πίσω από τον Paladin. Θα μείνω εκεί που ήμουν. Okay. Και θα πω τελειώνται με αυτά γιατί έχει κι άλλα. Μπέλαβορ. Πού πρέπει για να πάω για να κάνω flank το αυτό που έχω μπροστά μου. Ακριβώς διαγώνια πρέπει να πας. Καθώς πηγαίνεις προς τα εκεί όμως, προφανώς τρως ένα attack opportunity. Δεν ήταν προφανές. Δεν απομακρύνθηκε από δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Φεύγεις από κουτάκι που ελέγχει. Με το 5 step ένα κουτάκι. Δεν κάνει 5 step. Ναι, έκανε παραπάνω. Σε αυτή στην πέμπτη έκδοση είναι αυτό που λες, δεν απομακρύνομαι. Εδώ, άμα φύγεις από κουτάκι που ελέγχει, τρως attack. Ακόμα και αν πας σε άλλο κουτάκι που ελέγχει. Okay. Άμα δεν πειράζει, θα φάζει ένα attack σιγά. Χάσε και 3 hit points, τίποτα, αδιάφορο. Οπότε τώρα, και... με πιο καλή τακτική, μπορείς να το χτυπήσεις. Συνδύο δεν το έβαλες, έτσι? Όχι. Άρα στοχείς. Φλάγκ ρε φίλε, δεν είπαμε συνδύο. Μόνο ποιος θα το βάλει, το σύστημα, πλάκα μας κάνεις. Ναι, έτσι νόμιζα. Όχι ρε, ούτε στο... Ούτε στην πέμπτη έκδοση το βάζει το Fantasy Grounds, ούτε το Roll20, που να ξέρει ότι είσαι αντιμετρικά. Και με 16 το πετυχαίνω. Με 16 το πετυχαίνεις, αλλά 14 γράφει εκεί. Ωραία, άντε, βάλω 16. Άντε, ρίξε damage. Χαριστικά. Χαριστικά, δεν γίνεται τίποτα εδώ, δεν στο ζάρι ζαβά κάθεις. Το σκότωσες και αυτό, ένα γκόμπλιν λιγότερο λοιπόν. Το άλλο δεν φαίνεται να επηρεάζεται καθόλου. Μα ταράζεται. Απλά κοιτάζει προς το Σολωμό εκεί στα πόδια του Τσέλα και τον λυμπίζεται. Παίζει ο Τσέλα όμως. Τον βλέπω, κοιτάει το Σολωμό και μπορώ σαν free action να τον πατήσω κάτω το Σολωμό που κοιτάει. Έτσι για το εφέ μπορείς.
Για το έφερε, δεν θέλω τίποτα άλλο. Και στη συνέχεια θα μάθω να επιτεθώ σε αυτό το γκόμπλιν. Με το δίχυρο πελώρι όπλο σου, έτσι. Ναι, με το σφυρί αυτό το. Το χτυπάς, το λιώνεις λογικά και μαζί με αυτό. Ναι, το λιώνεις, 14 damage, ναι, okay. Το λιώνεις και διαλύεις και τον μπάγκο. Και ό,τι είχε πάνω του. Εντάξει. Εντάξει, τι να κάνεις. Γίνονται αυτά, έτσι. Ναι, τι να κάνω τώρα, υπήρχε κίνδυνος. Ναι, γίνω. Καλά, εντάξει, εννοείται. Οπότε, αφού γίνονται αυτά, παίζει, δεν παίζει μάλλον, τελειώνει αυτή η μάχη. Έχετε κάποιους πληγωμένους, τι θέλετε να κάνετε? Εγώ θέλω να ακούσω αν υπάρχει από κάπου αλλού φασαρία με goblins. Παντού τριγύρω, χαλασμός γίνεται. Εγώ ρωτάω αν είναι όλοι καλά και χρειάζεται κάποιος βοήθεια θεραπείας. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έφαγα περισσότερο ξύλο όπως το περίμενα. Είναι πρέπει στα μισά. Μα όσο το συζητάτε, ο Ινθράντης αφού κοιτάζει τριγύρω, ας ρίξει ένα perception, σε παρακαλώ, Δημήτρη. Εσείς κάντε ό,τι κάνετε. Ναι. Τώρα, πρέπει να κάνω κι εγώ ένα κουμπάκι για το Channel Energy. Channel θες να κάνεις? Ναι, να πάρουν και οι δύο. Τι είναι το Channel, το θυμάμαι. Channel Energy. Προς το παρόν ένα D6, είναι heal και για τους δύο. Για τον καθένα ξεχωριστά. Και πόσες φορές τη μέρα το κάνεις? 6 νομίζω, έχω γράψει. 3 wisdom είναι, modifier. 6. Πού το έχεις γράψει? Δεν το έχω γράψει, αλλά... Ωραία. Έτσι. Στα notes τότε, στα notes σου. Θα το σημειώνεις εκεί πως αξοδεύεις. Okay. Το έγραψα εγώ αρχικά για να μπορείς να το κάνεις. Ναι, κάπως πρέπει να το κάνουμε το challenge, πώς. Βασικά τώρα ρίξε ένα D6 και θα θεραπεύσουν μόνοι τους με το χέρι. Σιγά το πρόβλημα. Άρα παίρνετε από 2 hit points. Άρα παίρνετε από 2 hit points ο καθένας. Και εγώ στα notes γράφω 5 στα 6. Ναι. Θέλει κάτι να κάνει κάτι άλλο εκτός από τον Ινθράνσις? Η Τρίστιλ θέλει κατευθείαν να πάει προς τις φωνές, δεν θα κάτσει, αφού είδε τα γκόμπλιν τώρα, θέλει να ψάξει για τα γκόμπλιν. Μα παντού ακούγονται φωνές. Okay. Προς τα που θα πάμε. Άρα και εσύ, και εσύ ενδιαφέρεσαι. Και ο Μπέλαμπορ δηλαδή γιατρεύτηκε, για τεχνικά έτσι για να ξέρετε, σας μάζεψα γύρω μου και λέγοντας μια προσευχή διοχέτευσα θεραπευτική ενέργεια σε όλους τους γύρω. Όλους εννοείς, μπορεί να πιάσει και τους 4 ας πούμε. Φυσικά, ναι. Απλά είναι 30 foot radius γύρω από μένα. Οκ. Okay, εντάξει, ωραία. Αν είχε goblins και τα goblins, αλλά επειδή έχω πάρει το selective channeling, μπορώ να αφαιρώ μέχρι 2 προς το παρόν. Άρα μπορείς να το κάνεις και μες στη μάχη. Εννοείται και μες στη μάχη. Μα μες στη μάχη γίνεται, απλά τώρα έτσι είπα να το κάνω για το εφέ. Οκ. Άρα ουσιαστικά, καλό είναι να είναι κοντά σου για να μπορείς να τους θεραπεύεις. Είναι το συμπέρασμα. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφού η Francis και Τρίστιελ ψάχνετε ουσιαστικά για γκόμπλιν, έτσι, δεν πάτε να κρυφτείτε, πάτε να ψάξετε τα γκόμπλιν επί τούτου. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Τότε βλέπετε κάτι που σας προκαλεί μεγάλο προβληματισμό. Καθώς, ναι μεν γενικά υπάρχουν γκόμπλιν εδώ και εκεί που τραγουδάνε και προσπαθούν να σφάξουν, αλλά αυτό που τραβά την προσοχή σας είναι κάτι σαν έκρηξη. Κάτι σαν έκρηξη. Και βλέπετε προς την μεριά την νότια, νότιο-ανατολικά στην πλατεία, μία ομάδα γκόμπλιν η οποία, τα βλέπετε λογικά τώρα, η οποία έχει βρει ένα από τα κάρα, πώς ήταν αυτό με τις χελιδονοπεταλούδες που ελευθέρωσαν πριν, αυτό είναι γεμάτο πυροτεχνήματα. Και βάζουν σε κάποια φωτιά και βλέπεις ότι αρχίζουν και μοιράζουν αριστερά-δεξιά στα γκόμπλιν δαδιά με σκοπό λογικά να κάψουν το ναό, ενδεχομένως.
Οπότε εγώ λέω να ρίξει την initiative. Γιατί τα ζάρια του Αντώνη βγαίνουν εκτός, κάθε φορά. Είναι βάρβαρα. Μάλλον αυτό είναι βάρβαρα, ναι. Πολύ κακές ζάρια initiative αυτή τη φορά. Οπότε, παίζουμε. Πρώτα απ' όλους, παίζει ένα γκόμπλιν. Το οποίο... Sorry, πάνω. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Εμένα έχει κρατήσει, δεν ξέρω γιατί, από πριν το μείον 4 και το συν 2. Άρα θα έχεις λίγο παραπάνω. Θα έχεις 16, σωστά. Ναι. Όχι, ναι. Αδιάφορο. Ρίξε ένα ζάρι. Ένα άσχετο ζάρι, ρίξε να δούμε τι θα κάνει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι παίζει ένα γκόμπλιν, το οποίο είναι πιο πίσω από όλα, οπότε έχει και κάβερα από τα υπόλοιπα και από το κάρο, το οποίο το βλέπετε να τραγουδάει με όλη του τη δύναμη. Είναι ένα από αυτά που τραγουδάνε. Και σαν να εκστασιάζονται τα υπόλοιπα γκόμπλιν με αυτό. Οπότε παίζει ο Τσέλα. Ο Τσέλα, το πιες έτσι, σωστά το είπα τώρα. Σωστά αυτή τη φορά, ο οποίος θα τρέξει προς το γκόμπλιν που βλέπει. Και εσύ θυμίζω έχεις και πολύ μεγάλη κίνηση, δεν μη φτάνεις κιόλας. Να. Έλα. Μετράς όμως. Όχι, δεν μετρούσα. Ωραία, διάλεξε ένα στόχο. Για να σου δείξει πόση απόσταση έχει. Οπότε, έλεγα στον Αντώνη, διάλεξε ένα στόχο από τα γκόμπλιν για να δούμε την απόσταση. Νομίζω πρέπει να στείλεις πάλι το χάρτη, γιατί... Σωστά, ναι. Στέλνω το χάρτη. Άθηκε. Αν και υπάρχει ο χάρτης, μπορείτε να πάτε στα images και να τα βρείτε, τέλος πάντων. Πήγα, αλλά ίσως πήγα κάπου αλλού. Πήγα στο Rise of Ronlord. Δεν χρειάζεται να πας πουθενά. Στους γενικούς χάρτες. Οπότε, διάλεξε ένα στόχο. Θυμάμαι ήταν 90 πόδια μακριά το Goblin που βλέπω. Διάλεξτονται. Τώρα κάτσε μισό λεπτό να κάνω λίγο zoom. Okay, τον για... Δεν αρκεί να το... Με control θέλει. Με control το κάνω. Πατάω με control πατημένο το πύρο 11. Ναι, τους πήρα, ναι. Τώρα διαλέγεις δύο στόχους. Και μετά πας τον cursor πάνω σου. Για να... Είναι hover δηλαδή. Α, ναι, είναι 90 πόδια. 90 δεν φτάνει τότε. Και φτάνω μέχρι 80. Ναι, οπότε, θες να πας full. Ναι. Ωραία, δες όμως τώρα. Μην το κουνείς εσύ λίγο. Όχι. Γιατί πάει 5, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 55, 60, 70, 75. Θες κι άλλο? Ας πούμε τώρα γιατί τον βάζει 15 φύτο την απόσταση. Α, όχι, άρα και αυτό το μετράει έτσι. Οκ, μια χαρά. Άρεσε, σωστά, ναι. Οπότε παίζει επόμενος, ναι. Οι τρεις θέλει είναι οι επόμενοι. Ως γνωστή... Ωραία. Ταχύτατη elf. Ναι. Να πλησιάσω κι εγώ λοιπόν. Ναι, να πλησιάσεις. Τώρα, τα διαγώνια τα μετράς 10, έτσι. Όχι, το πρώτο 5, το άλλο 10. Το πρώτο 5, το άλλο 10. Τα μονά 5, τα ζυγά 10. Κούνα τα ένα-ένα όμως. Είναι το πιο απλό. Για να βλέπουμε και που πας. Ωραία. 5 είναι αυτό. 15. 20. Άλλο ένα διαγώνιο, θα πας 30. Ένα έβλεπα και τώρα δεν το βλέπω. Κρύφτηκε. Μια χαρά. Άρα δεν το βλέπεις. Okay, άρα βλέπω μόνο το ένα. Να τώρα κρύφτηκαν... Α, οκ, όπισθεν. Πώς πάω, εδώ και εδώ, εντάξει, το ίδιο είναι.
Α, συγγνώμη, οπότε τώρα έφτιαξε, γιατί εγώ τα βλέπω και τα δύο τώρα. Και δεν, και δεν είναι δύο, όμως τέσσερα είναι. Ναι, θέλω να πω, βλέπουμε διαφορετικά πράγματα ο καθένας μας τώρα. Α, μπράβο, άρα έφτιαξε. Πριν νομίζω είχαν πρόβλημα. Mm. Εγώ βλέπω μόνο ένα. Αυτά είναι σκαλοπάτια του ναού που έχουν στείλει εγώ εδώ, ε. Εσύ δεν θα πρέπει να τα βλέπεις όμως. Βλέπω σκαλοπάτια, αλλά δεν... Ναι. Άρα εδώ αυτό το κουτάκι το βλέπετε όλοι, σωστά? Ναι. Εγώ, ναι. Μαύρο. Α, Γεωργία μαύρο. Γεωργία ρε βλέπεις σωστά. Ναι, εγώ δεν βλέπω. Το βλέπω. Να πω εγώ κάτι. Αν πας πάνω στο χαρακτήρα σου και πατήσεις ένα κλικ... Α, ναι ρε. Μαυρίζει όλο το υπόλοιπο. Ναι, εγώ βλέπω ότι έβλεπω χαρακτήρες της Γεωργίας. Άρα το σωστό είναι να βλέπετε μόνο ότι βλέπετε εσείς. Εντάξει, θα το φτιάξω την επόμενη φορά, μην ανησυχείτε. Όχι, αν πατήσουμε πάνω μας βλέπουμε σωστά. Ναι, αλλά εντάξει, δεν θα πατάτε πάνω σας, εντάξει. Εντάξει, οκ. Okay. Γι' αυτό εγώ το είχα πατημένο μάλλον και... Εντάξει, okay. Θα το φτιάξω. Ωραία. Αυτό έχει cover. Έχει cover, ναι. Ωραία, δηλαδή θα πατήσεις. Να σου πω πώς γίνεται το cover. Έχει πάνω δεξιά συν πλην. Πάνω δεξιά στο πρόγραμμα γενικά. Ναι, ναι. Το πατάς και πατάς cover. Okay. Και μετά κάνεις την επίθεση κανονικά. Και το cover θα βάλει πόσο είναι το, δεν θυμάμαι. Cover, μείον 4, είδες το βάλε. Παρ' όλα αυτά, μισείς τόσο πολύ τα γκόμπλιν που ούτε ο Τσέλα που είναι μπροστά σε πείραξε, πέρασε το βέρος δίπλα του και καρφώθηκε στον γκόμπλιν. Μη φοβάσαι, το έχω. Δεν αγχώθηκε καθόλου, είμαι σίγουρος. Μετά από την καταπληκτική απόδοση του παιχνίδι προηγουμένως, δεν φοβάμαι, εντάξει, έχει μια ασφαλιά. Και disable σημαίνει το έριξε στα 0. Εντάξει, το πήρε σωστά. Ωραία. Disabled. Θυμάται κανείς τι είναι το disabled? Όχι. Άμα κάνεις standard action, πέφτει. Ναι. Α, οκ. Ωραία. Ευχαριστώ. Και εγώ. Ένα άλλο goblin παίζει. Από αυτά τα... Θα τα λέμε πυρομανή goblin. Καθώς θυμάστε, μας σας είπα ότι έχουν κάτι δαδιά. Πλέον. Και κοιτάζει αυτό το κόμπλιν αριστερά-δεξιά και βγαίνει μπροστά και παρότι έχει ένα σπαθί στο χέρι, προσπαθεί με το δαδί να κάψει τον ημίγυμνο βάρβαρο. Ω, 18 έφερα. Σε καίει. Σε καίει αρκετά. Μάλλον τα γκόμπλιν έχουν favored enemy. Μάλλον. Μετά παίζει το άλλο goblin, το οποίο disabled όπως είναι, είδε ότι το πρώτο παραλίγο να κάψει το βάρβαρο και πάει να το κάνει και αυτό το ίδιο. Πρώτα κάνει το standard action και μετά πέφτει, έτσι δεν είναι? Ναι. Ναι. Οπότε πάει να σε κάψει. Ω, 18 πάλι. Κρίτικα λιγούνται το βάρβαρος και μετά το goblin πεθαίνει. Μόνο του και παίζει άλλο ένα πυρομανής γκόμπλιν, το οποίο το βλέπετε να περπατάει στις μύτες των ποδιών του σκυμμένο χωρίς να καταλαβαίνει το βλέπετε και να προσπαθεί να κάνει το γύρο. Έχει και να τα δει στο χέρι, δηλαδή να εμφανώσει τι φαίνεται, έτσι, και πηγαίνει δίπλα στην Τριστίλ και βασικά πηγαίνει εκεί και κοιτά αριστερά δεξιά σαν να νομίζω ότι δεν το βλέπεις. Σαν να νομίζω ότι είναι ώρα το κάνει, για κάποιο λόγο. Και παίζει ο Τζέχριν. Αλ Ραζάν. Μήπως είχε βρει και αυτό, κανένα δαχτυλίδι of invisibility. Όχι spoilers. Ναι, είναι από άλλη περιπέτεια. Λοιπόν. Εγώ θα τρέξω όσο πιο γρήγορα μπορώ κοντά στον πληγωμένο Τσέλα και του φωνάζω να με πλησιάσει ώστε να μπορέσω να γιατρέψω τα τραύματά του. Mm-hmm. Αλλά έτσι όπως είναι θα κάνω double move, δηλαδή. 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40. Double move. Okay, τόσο αργά πας. Με 20 πάω. Ωραία.
Ίνθραν. Εγώ θα προχωρήσω κι εγώ. Πλησιάζεις βέβαια, λογικό. Ένα move είναι αυτό. Ένα move είναι αυτό. Ναι, και θα προσπαθήσω να ρίξω πάλι οξύ στο goblin που μισοφαίνεται δίπλα στο βάρβαρο. Μισοφαίνεται, άρα έχει partial cover. Άρα θα ανοίξει τα sync clean και θα πατήσει partial cover. Ναι. Και δεν το χτυπάς. Οπότε παίζει ο Μπέλεβορ, συγγνώμη, ο Paladin. Θα πλησιάσουμε, double move, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Υπάρχει και το charge για όποιους δεν γνωρίζουν. Νικόλα, για σένα το λέω. Τι κάνει το charge? Πώς το κάνει, για πες. Αρκεί πόσο, δεν θυμάμαι, τριπλή είναι, πόσο είναι διπλή κίνηση και... Γι' αυτό λέω, πόσο είναι. Νομίζω διπλή κίνηση και επίθεση. Ναι, άμα το φτάνει. Μέχρι εδώ φτάνω, δεν το φτάνω. Αποκλείται, φτάνεις εκεί πέρα. Αποκλείεται. Και εγώ λέω ότι αποκλείεται. Αποκλείεται, δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Πήγαινε πάλι εκεί που ήσουν. Στα μετράω. 5, 15, 20, 5, 10, 15, 20. Και μέχρι εκεί πας άμα θες. Τα διαγώνια μετράνε 5. Το πρώτο, τα μονά 5, τα ζύγα 10, όπως είπα και πριν λίγο. Α, okay. Οπότε, άμα θες, μπορείς να κάνεις και charge, όντως. Ναι, και τι κάνει το charge? Συν 2 στο attack, μείον 2 στο armor class, νομίζω. Ναι. Ναι, όχι, θα πάω να του κάνω flank. Flank για ποιον? Η Γεωργία έχει τόξο. Δεν μπορείς να κάνεις flank με τη Γεωργία. Α, ναι. Ναι. Θα του κάνω charge. Ωραία, το charge πρέπει να έχει μια ευθεία να μπορείς να τρέξεις, όπως και είχε. Και charge είναι full round action, όντως, διπλή κίνηση κινήσε. Για να το κάνεις θέλει ευθεία, όπως είπα, παίρνεις συν 2 στα attack και μία 2 στο armor class. Καλά τα είπανε. Ωραία, άρα θα βάλω συν 2. Και θα το διαλέξεις. Και τον διαλέγω. Και attack. Ναι. Τελευταία στιγμή, καθώς τρέχεις πάνω του με την πανοπλία να κροταλίζει, γυρίζει προς το μέρος σου και βλέπεις να γουρλώνει τα μάτια. Σαν να μην και το πιστεύει. Καλά κάνει και τα γουρλώνει. Σαν να μην το πιστεύει ότι, ότι τον βλέπεις. 7 και 6, 13. Δεν χτυπάς. Καλή προσπάθεια, αλλά δεν χτυπάς. Οπότε πάμε πάλι στην αρχή του initiative, στον επόμενο γύρο και παίζει. Αχα. Απ' τη γωνία, εκεί, αυτό το goblin θα τεινάξει το μαστίγιο του προς το βάρβαρο. Fumble! Και όχι μόνο, έβγαλε τον ώμο του. Έβγαλε τον ώμο του ακριβώς. Οπότε το μαστίγιο δεν μπορεί να το ξαναχρησιμοποιήσει. Τες πάνω, τι να κάνεις, γίνονται αυτά και παίζει ο Τσέλα. Που δεν έχει βγαλμένο όμο. Και θα δοκιμάσει γιατί θέλεις να μην πεθάνει από κάποιο γκόμπλιν. Και θα επιτεθείς αυτό που βρίσκεται δίπλα του. Γιατί δεν κάνεις rage ρε φίλε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί δεν έχει διαφορά. Έχει διαφορά. Θα πάρεις 4 hit points. Πώς δεν έχει διαφορά. Ή όχι, ναι, όχι, συγγνώμη, 2 hit points, αλλά θα πάρεις 2 hit points. Ναι, η αλήθεια είναι το πόνο στο hit points το ξέχασα, απλά επικεντρώθηκα στο ότι το attack μου έχει πρόβλημα λίγο τελευταία. Και το attack θα βελτιωθεί. Ναι. Δεν θα ήταν συν 2 το attack. Ναι, θα ήταν. Θα μου πεις έφερες 4. Ναι. Αλλά... Εντάξει, πάλι δεν χτυπούσες, αλλά... Δηλαδή, χωρίς rage δεν γίνεται να παίξεις, γενικά, έχει το υπόψη. Και παίζει 3 steel. Ναι. Τον goblin δίπλα έχει καταλάβει ότι το βλέπετε πάντως. Πάνω που ήθελα να στοχεύσω σε ένα ώρα τον goblin. Αλλά, okay. Λοιπόν. Ξέχασα να πάρω το χάπι στις 8. Cool.
Ναι, ναι. Κάνει πάλι ένα βηματάκι πίσω. Και με ποιο χτυπάς με μείον 4. Χτυπάω τον ένατο πυρομανί, τον πρώην αόρατο. Οκ. Θα αναγράψω το μείον 4 μόνο. Τι έγινε? Δεν ξέρω, έπεσε πάλι? Όχι. Όχι, όχι, εδώ είναι. Επίθεση δεν έχει έρθει πάντως, μόνο τα σκυλιά συνεχίζουν να αυγίζουν στο sandpoint. Αυτό χτύπησα την επίθεση, αλλά δεν καταλαβαίνω. Δυστυχώς, okay. Το μείον 4 είναι πάρα πολύ. Το ξέρω. Το βλέπω μάλλον. Precise shot σύντομα. Όταν μπορείς, ξέρω. Ναι. Και αυτός εδώ με το δαδί πάλι προσπαθεί να χτυπήσει τον τσέλα. Για να τον κάψει οριστικά. Και τα καταφέρνει. Και σε ρίχνει κάτω. Ναι, σε ρίχνει κάτω. Λογικά δεν είχε διαφορά. Ακόμα και να είχες κάνει το... θα ήμουν disabled νομίζω. Α, θα είχε άρα διαφορά. Και τρέχει για να κρυφτεί πίσω από την εξέδρα. Δεν είχες πάρει κάποιο feed που στην πρώτη φορά που έπεφτες δεν έπεφτες? Όχι, όχι. Πώς θυμάμαι κάτι τέτοιο. Trait εννοείς μάλλον, ναι. Monster Hunter. Κάτι τέτοιο. Συνένα στα attack και στα damage εναντίον aberration και magical beast λέει αυτό. Δεν έχει πάρα attack, cleave, όχι δεν έχει κάτι τέτοιο. Fast movement, rage, όχι δεν έχει. Οπότε παίζει ο αόρατος πυρομανής, ο οποίος έχει δίπλα τον Μπέλαβορ, τον κοιτάει. Πάει... τον βλέπετε να διστάζει, να ετοιμάζεται να φύγει, ζυγίζει τις κινήσεις του και εκείνη τη στιγμή ακούγεται το τραγούδι των Goblin πιο δυνατά και σαν να τον εμπνέει. Οπότε γυρίζει τον Μπέλαβορ και προσπαθεί να τον κάψει με το δαδί. Όχι. Αντώνη, σε σένα ενδιαφέρον ρε αυτό το 15 και 20. Για άντε. Τζέχριν, ήρθε η ώρα σου. Λοιπόν. Τρέχω πάνω από τον... Όπα, εκεί έχει ένα... Τσελ. Εκεί δεν μπορείς να πας. Κάτσε λίγο, εδώ ήμουν, έτσι. Ναι. 5, 10, 15... 25 μετά πάει. 25, έτσι. 25, μπορείς να κινηθείς. Όχι, αλλά... Περίμενε λίγο. Θα δω λίγο. Όχι, άρα από εκεί που είμαι. Από εκεί που είσαι, δες, 5, 15, 20. Αν θες να κάνεις αυτό από εκεί που είσαι. Ας κάνω αυτό. Ναι. Ωραία. Και θα κάνω ένα γιατρευτικό ξόρκι για να του γιατρέψω τις πληγές. Να τον διαλέξω άμα είναι μία. Και... πρέπει να τον διαλέξω, ναι. Αυτό πατάω. Sorry. Δεν ήταν και ό,τι ξέρω. Τουλάχιστον δεν πεθαίνω. Τον ξύπνησες όμως. Τον ξύπνησα, ναι. Απλά είναι πρόν. Εντάξει. Και παίζει ο Ινθράνσις. Εγώ θα βγάλω τον Dagger. Θα κινηθώ 5, 10, 15. 20 και θα πω στο Μπέλαβορ σκότωστο το ρημάδι. Γιατί δεν κάνεις μια επίθεση ρε? Γιατί μια κίνηση είναι να βγάλω το, το μαχαίρι. Μαχαίρι σωστά, και ναι. Μετά να κινηθώ. Άντε ο Μπέλαβορ με συν 2, του δίνεις φλάνκ πλέον. Χρήσιμη δουλειά για μάγο στο πρώτο level. Ναι. Μην κοροϊδευόμαστε έτσι. Ορίστε. Critical ο Μπέλαβορ, δεν είναι critical όμως, άρα κάνει κοντά μας.
Τι έγινε. Σε αυτή την έκδοση, όποτε φέρνεις critical, δεν είναι critical αυτόματα. Ξαναρίχνεις ένα ζάρι και αν εκείνο χτυπάει, τότε είναι critical. Δηλαδή η αρχική επίθεση λέγεται. Ποιος το σκέφτηκε αυτό, λέει ο Νουμπάς. Έτσι έπαιζαν για 20 χρόνια. Και παραπάνω. Όχι. Ίσως. Δεν είχε critical πιο παλιά, σου θυμίζω. Α, δεν είχε critical. Α, ναι, και ναι, γιατί ναι. Δεν ρίχνεις ένα ζάρι, να ρίχνεις ένα ζάρι να δούμε αν. Αν είναι δυνατό. Λοιπόν, δεν το χτυπάς. Δεν, τα δύο, τα συν δύο τα έβαλες. Δεν πειράζει, δεν τον χρειάζεται. Το είχε πες βάλει το συν δύο, ναι. Το είχα βάλει, ναι. Θεός χωρές τον. Θεός χωρές τον. Το σκοτώνεις. Όντως. Είδες χρήσιμος ο μάγος. Βέβαια. Κάποτε ήταν άρρωστος. Θες να κάνεις κάτι άλλο, Μπέραβορ. Θέλω να κινηθώ. Ωραία, πάνε και προς τα εκεί. Και να παίξω ο επόμενος. Έλα μπροστά μου, το λέω εγώ. Τουλάχιστον μπροστά. Και αυτός που είχε το... το μαστίγιο για τον βγαλμένο ώμο. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Τι να κάνεις. Είμαι αναγκασμένος τώρα. Είμαι αναγκασμένος να διαλέξω. Μπα. Να κοιτάξω τον Τζέχριν Αλ Ραζάν στα μάτια. Και ρίξε ένα will save, σε παρακαλώ. Δεκατέσσερα. Όχι, το περνάς. Προσπάθησε... Α, είχα διαλέξει τον Τζέλα, δεν πειράζει. Προσπάθησε να σε κάνει να γελάσεις. Mm-hmm. Δεν τα κατάφερε όμως. Και μάλιστα. Παίζει ο Τζέλα. Ο οποίος, το, για να σηκωθώ, φαντάζομαι είναι το movement μου. Ναι. Σωστά, φαντάζεσαι. Και σαν action, οπότε θα κινηθώ. Δεν μπορείς να κινηθείς. Αφού ξόδεψε το μούς, να κινηθείς, να σηκωθείς. Μπορώ να... Μισό να κινήσω εδώ... Και... Φαντάζομαι δεν βγαίνει κάπως για να πάρω τα, το άλλο το range, το όπλο, το ταμπόλας που έχω και να το χρησιμοποιήσω σε αυτό το γύρο. Μπορείς. Ξέρω, αν μπορώ. Φυσικά. Αν μπορώ... Καθώς σηκώνεσαι, βγάζεις το, το μπόλας. Πώς το λες. Το μπόλας. Και το πετάς σε κάποιον. Σε ποιον. Κάνω το σκερέτζ. Σαν free action. Οκ. Okay. Άρα προσθέτεις σε δύο hit points στα μέγιστά σου. Το βάλω σαν temporary. Όχι, δεν είναι temporary. Α, δεν είναι temporary. Οκ. Okay. Και... θα σημαδέψω τον... τον τρογδάει. Αυτόν που τρογδάει, ναι. Βάλω και ένα συν 2. Βάλω και ένα συν 2 στο attack. Να τον επιλέξω κιόλας. Και να δοκιμάσω τίποτα. Έρε φίλε με τίποτα. 13 στο χείς. Στο χώρο. Τι πλέον δεν έχεις μπόλας. Το πέταξες. Εντάξει, δεν πειράζει όμως. Τρίστιελ. Ωραία. Να πλησιάσω καταρχήν την... Τώρα, σούμε, κανονικά δεν ξέρεις που είναι ο άλλος. Όχι, μόνο τον έναν βλέπω, έτσι πως. Εγώ πατάω στον εαυτό μου, οπότε βλέπω εντάξει, μόνο τον. Α, θες να τον πλησιάζεις να είναι πιο κοντά, εννοείς. Ναι. Ναι. Να έχεις το point blank shot. Mm-hmm. Ναι, τουλάχιστον. Ωραία, να, λίγο θέλει. Γιατί τον διαλέγεις πρώτα για να σου μετράει κιόλας. Μια χαρά. Mm. Από εκεί δεν φτάνει, θέλει πιο μπροστά. Ναι, 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 προφανώς. Από εκεί φτάνει. Είδα και τον άλλον τώρα, βέβαια. Α, σωστά, εκεί είναι ο άλλος, τον είδες. Δίκαιο το σύστημα έτσι. Okay. Οπότε θα έρθω
λίγο ακόμα μπροστά, νομίζω έχω. Πόσο περπάτησα τώρα, το έχασα. Δεν έχω ιδέα, που να θυμάμαι που ήσουν. 20. Ευχαριστώ. Όπως και να έχει, πιο πολύ με βολεύει να έρθω εδώ. Okay. Και εκεί πας. Αυτός έχει κάλυψη, ο Βάρδος. Α, εκεί που πήγες, ναι, φυσικά. Παρσιάλα, αλλά έχει. Okay, οπότε θα στοχεύσω στον άλλον πυρομανή. Ναι, χαρά. Λοιπόν, ωραία. Κάτι για 8-13, δεν χτυπάς. Τον favored enemy σου με point blank shot. Έλεος. Ouch. Αυτός όμως μπορεί να σε χτυπήσει. Βλέπω ότι είσαι μπροστά. Κάτι λέει και στα goblin. Ο μάγος καταλαβαίνει, λέει, θα σου κάψω το μαλάκι. Το μαλάκι κρίμα είναι. Και προσπαθεί να σου κάψει το μαλάκι, λοιπόν, με το δαδί του. 14, τα καταφέρνει. 3 damage μόνο. Εντάξει. Πήρες και εσύ το πρώτο σου damage. Βάπτισμα πυρός. Έτσι, έτσι. Παίζει ο Τζέχριν, Αλ Ραζάν. Λοιπόν, εγώ θα πλησιάσω τον αυτό που τραγουδάει. Πάω εκεί τώρα ή όχι? Όχι, δεν πας. Διαγώνια. Ωραία, εντάξει. Εκεί, ωραία. Γιατί κατάλαβα ότι προσπάθησε κάτι να μου κάνει, να μου πειράξει. Σαφώς το κατάλαβες, οπότε... εννοείται. Ναι, ναι. Και τι, του κάνεις επίθεση με το για τα γάνι σου, αυτές, ναι, ήταν αντιφόρες επιθέσεις σου? Καλή επίθεση ήταν αυτή. Καλή, αλλά και αυτός είναι πολύ επιδέξιος. Αλλά για κάποιο λόγο, ναι, αυτός φαίνεται πολύ πιο επιδέξιος από τα υπόλοιπα. Φορά για πανοπλία. Ίσως γι' αυτό. Τι φοράει να δεις, studded leather. Και δεν τον έχει πληγώσει κανένας μέχρι τώρα αυτόν. Ναι. Παίζει ο Inthrancis. Εγώ θα κάνω λίγο delay. Delay. Αλλά ας παίξει ο Μπέλαβορ και βλέπουμε. Να παίξει ο Μπέλαβορ και βλέπουμε αυτό. Τι δηλαδή delay? Περιμένει και όποτε θέλει θα πει, θέλω να παίξω τώρα. Τι λες, παιδί μου, εγώ επειδή δεν βλέπω τίποτα από εκεί πίσω που πήγε ο Τζέχριν. Ναι, αλλά βλέπεις έναν εχθρό εκεί δίπλα στην κοπέλα. Εκεί θα πάω. Δίκαια. Θα του ορμήξω. Ανεφάνει και άλλος τώρα. Ναι. Ωραίο σύστημα είναι αυτό που βλέπει ο καθένας. Ωραίο είναι, ωραίο είναι. Όντως. Θα δούμε πώς γίνεται έναν από default να μην χρειάζεται να πατάτε, γιατί εντάξει, κάπως θα γίνεται. Και θα του κάνω μια επιθεσούλα. Τέσσερα. Και 4-8. Όχι, δεν χτυπάς. Και εδώ θα μπορούσε να κάνεις charge παρεπιπτόντως. Σοβαρά. Ναι, αφού έχει ευθεία γραμμή να τρέξεις. Mm-hmm. Και θα έχεις συν 2 στο attack. Ενθράσεις... Είναι προϋπόθεση το double move. Όχι. Μέχρι double move. Okay. Προϋπόθεση είναι το single move. Δεν μπορείς να τρέξεις. Όχι, ούτε καν. 10 feet πρέπει να τρέξεις. Γι' αυτό δεν μπήκα μπροστά του, αλλά πας περίπτωση. Θα παίξεις τώρα δηλαδή. Θα παίξω τώρα, θα έρθω κι εγώ εδώ. Ναι. Και θα ρίξω πάλι λίγο ξύ στο Goblin Bard που βλέπω. Κανονικά spells δεν έχεις. Δεν όχι να κάνω damage. Okay. Τι είναι μάγια αυτή. Τι είναι μάγια. Θες κάτι σε partial cover κλπ. Από εκεί που είσαι, όχι. Το πετυχαίνεις. Αλλά δεν είναι critical. Δεν έγινε το confirmation. Οπότε... Άρα το πέτυχες. Εντάξει, είχα πολύ καλό. Και παίζει ο Βάρδος. Ο Βάρδος και πάλι. Τώρα τα πράγματα έχουν ζωρίσει εδώ, τι να κάνει. Βλέπει μπροστά του τον Μελαμψό ιερέα, από πίσω τον Πελώριο βάρβαρο.
Ναι, είμαι αναγκασμένος. Ναι, είμαι αναγκασμένος. Και θα πει ένα ανέκδοτο στον Πελώριο Βάρβαρο. Ο οποίος θα πετύχει το save του 12. Έφερε, το πετυχαίνει μια χαρά. Κρίμα. Και παίζει ο Πελώριος Βάρβαρος. Εγώ τώρα δεν θυμάμαι. Αμέσα από σύμμαχο μπορώ να... Να περάσει μέσα από σύμμαχο. Ναι, με διπλό move νομίζω μπορείς. Okay, οπότε αυτό θα κάνω και θα πάω... Okay, και εγώ. Εκεί σου κάνει ένα ταγκαφορτιόν τη φυσικά. Αυτή κρατάει στο χέρι, αφού το μαστίγιο είναι ανάπηρος. Στο άλλο κρατάει ένα σπαθί όμως. Άμα... Άμα δεν το είχα κάνει ξεκάθαρο, μπορείς να πας αλλού άμα θες. Τώρα... Ή μπορείς να κάνεις ένα delay, ας πούμε, π.χ. να κρατάει σπαθί πάντως. Ναι, ναι, το σκέφτηκα γι' αυτό. Και το άλλο που σκέφτηκα είναι, αλλά τώρα θα είναι, μπορεί να θέλει ψάξιμο. Με acrobatics μπορώ κάπως να προσπαθήσω να το αποφύγω αυτό. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καθόλου. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορείς να... Α, acrobatics μπορείς να κάνεις. Είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις ενώ είσαι... σε rage. Εμένα, αν θα τα πετύχει. Ναι, άρα, τι θες να κάνεις με το acrobatics? Να πάω και... Συγγνώμη. Απλά λέει για ο πόνο το ότι περνάς, όχι... Όχι, λέει move through a threatened square. Μπορείς να το δοκιμάσεις. Έριξε acrobatics, δεν ξέρεις. Όχι. Εύκολο είναι αυτό, όχι, δεν ξέρω. Πέρα να σου πω πόσο combat maneuver defense έχει αυτός, δεν μπορώ να σου το πω. Α, οκ. Okay. Αλλά μπορώ να σου πω το δικό σου combat maneuver defense. Το δικό σου combat maneuver defense είναι 17. Διότι έχεις υψηλό dexterity, μπαίνει το base attack. Τι άλλο μπαίνει, άραγε. Το strength, dexterity. Μπαίνει, ναι, μπράβο. Μπαίνει και το strength και το dexterity. Και το base attack νομίζω. Θα σου πω, περίμενε, τα έχω εδώ μπροστά. Αντίστοιχα μπαίνουν και σε αυτόν, το Base Attack, το Strength και το Dexterity. Δεν ναι. Φαίνεται και ο πιο δυνατός χαρακτήρας. Εντάξει, ένα Goblin είναι. Οπότε περνάς. Base, Strength, Dexterity και σας Modifier αν υπάρχει. Ναι, οπότε περνάς. Απλά όταν το κάνεις αυτό, κινείσαι στη μισή σου κίνηση. Okay, δεν σε πειράζει τώρα, απλώς το λέω γενικά να ξέρεις. Ναι, ναι. Απλά για να ρωτήσω, στη μισή κίνηση κινήθηκε λόγω του... Που έκανε τα ακροβατικά. Ναι. Όχι επειδή πέρασε από το. Επειδή πόρνια. Πέρασε είναι διπλάσιο κόστος. Δεν το γράφει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λέει you can move through άνετα. A square occupied by friendly character. Δεν λέει κάτι. Πού το λέει. Your charge. Θα το βάλω στο Skype. Εντάξει, όχι, σε πιστεύω. Θα το δούμε άλλη ώρα. Δεν υπάρχει λόγος να χάσουμε άλλο χρόνο. Όχι, ρε, απλά το ρωτάω για να ξέρω. Δεν το ρωτάω για. Ναι, ναι. Ας το θυμηθούμε να το συζητήσουμε μετά. Οπότε παίζει ο Αντώνης. Και ελπίζω να φέρω κάτι πάνω από μέτριο. Μην ξεχάσεις το Rage. Rage και Power Attack έβαλες. Δεν είπες, πρέπει να το λες. Δεν έβαλα Power Attack, δεν ήθελα να βάλω Power Attack. Λάθος που πάτησα, θα χάσει ένα ακόμα στο Attack να πατήσω. Έβαλες όμως Power Attack, λυπάμαι. Α, οπότε να του τεθώ με την κανονική τώρα. Ναι, με Power Attack βέβαια. Α, οκ. Okay. Αφού έβαλες, τι θα κάνουμε. Οπότε του κάνεις 19 damage. Τα λάθη πληρώνονται για ποιον. Του συνθλίβεις το κεφάλι. Και... Η μουσική, ο ήχος, το τραγούδι των Goblin σταματάει. Τουλάχιστον εδώ κοντά σας. Άμα πια. Και παίζει 3 steel. Το να πετάξω το τόξο και να βγάλω το σπαθί είναι μία move action. Ωραία. Θα το κάνω.
ξέχασα, θα επιτεθώ. Ξέχασα τον ήχο από τις φλόγες. Οπότε θα επιτεθείς, ναι. Με το σπαθί. Με το μεγάλο σπαθί. Το έχω ζάβο, το έχω. Ζωσμένο, ξέρω. Δεν χτυπάς έναν ακόμα φέρνει δένεμι. Και παίζει αυτός, ο οποίος βλέποντας τον βάρδο, ας πούμε, έτσι, τον φίλο του, τον βάρδο του να πέφτει κάτω, παρατάει τα πάντα και αρχίζει να τρέχει μακριά. Πόσο πάντα γκόμπλιν άραγε? Να μην του κάνουμε ένα τάκ. Όχι. Να μην του κάνουμε. Όχι, αφού κάνει... Α, κάνει withdraw. Withdraw κάνει, ναι. 30 κινείται. Οπότε, ας πούμε ότι... Λογικά δεν πρέπει να τον βλέπετε κανονικά. Δεν τον βλέπουμε. Όχι. Οπότε παίζει ο Τζέρι. Δεύτερο. Είδα προς τα που έφυγε όμως. Είδες, ναι. Ωραία. Έφυγε πίσω από ένα πηγάδι. Εντάξει, άμα θες να πας προς τα εκεί, μην το κουνάς, δεν χρειάζεται. Ναι, εντάξει, προς τα εκεί θα πάω. Okay. Καταλαβαίνεις ότι είσαι πολύ πιο αργός. Το ίδιο και ο Μπέλαβορ. Με τις πανοπλίες είστε πολύ αργοί. Ναι. Α, εκεί φτάνω κιόλας. Ναι, εκεί είναι πολύ αργό όμως, το λέω. Ναι, εντάξει. Άρα τέλος. Ναι. Φαίνεται κάτι μες στο νεό, δεν έχουν μπει. Όχι, δεν έχουν βάλει φωτιά στο νεό ακόμα. Ας πούνε πέτρινος, εντάξει, δύσκολο να καεί. Εγώ θέλω να δω τι καίγεται. Κάτσε για να καταλάβω. Άρα αυτό δεν θα το ακολουθήσετε. Εγώ όχι. Οκ, okay, να σου πω τότε τι καίγεται. Καταρχήν, έτσι πως είστε, από την δυτική μεριά της πλατείας, από εδώ δηλαδή, έρχεται τρέχοντας ο Πάτερ Ζάντους, ο οποίος λέει παντού χαμός γίνεται. Και βλέπει τον βάρβαρο πολύ πληγωμένο και λέει έλα κοντά να θεραπεύσεις τις πληγές σου. Φαντάζομαι θα πας. Τρέχω προς τα εκεί. Ναι. Και σου κάνει ένα cure light, άρα 8 hit points θεραπεύεις. Και σου κάνει κι άλλο ένα βασικά. Κι άλλα 11. Είναι πολύ κοντά να μου προσυλλητήσει ο παπάς. απλά να ρωτήσω τώρα, επειδή έχω ένα rage και πρέπει να μετράω κάτι γύρους, ή να το σωματίσω. Λογικά το τελείωσες βέβαια. Λογικά το ξόδεψες 3 γύρους. Να. Και μετά το τελείωσες. Απλά πρέπει να πας στον παπά για να τα γίνουν αυτά. Δηλαδή εκεί κάπου. Εκεί ας πούμε. και... Πρέπει να μειώσεις και τα hit points σου. Όχι, να μειώσω και άλλα πράγματα μάλλον πρέπει να γίνουν. Τι άλλο? Το fatigue, κάπως. Το fatigue το κάνω εγώ, ναι. Το έχω ξεχάσει απλά. Ορίστε. Ωπς, στον Μπέλαγκορ το έδωσα. Κουράστηκε ο Μπέλαγκορ επειδή έκανε τρέιτ. Ο Μπέλαγκορ μπορείς να πατήσει ένα μιούτ με τη σκούπα. Δεν είναι καλή να σκουπίστε. Οπότε τα πράγματα πάνε αρκετά καλύτερα στο χωριό. Βεβαίως υπάρχουν εχθροί και όπως είπε ο Ινθράξης που είπε να δω τι καίγεται, το καλύτερο μέρος είναι το κέντρο της πλατείας. Γιατί πίσω από την εξέδρα τι να δεις. Ναι, ναι. Το πιο λογικό είναι να έρθείτε κάπως προς τα δω. Πάμε κάπου προς τα εκεί και λέω να σβήσουμε ό,τι φωτιές υπάρχουν ή αν έχει κι άλλα γκόμπλιν. Ναι, βλέπω. Ναι, όσο μπορούμε. Και εγώ προτείνω αν μπορέσουμε να πιάσουμε ένα, να το ανακρίνουμε, να δούμε γιατί επιτέθηκαν, ας πούμε, τώρα στην τέτοια. Καλό. Καλή σκέψη.
Είναι εμφανές πάντως ότι ακούτε και την κλαγή των όπλων, του ήχου της μάχης, το τραγούδι, τα ουρλιαχτά των γκόμπλιν, αυτά τα τσιριχτά και ακούτε και λίγη φλόγα. Όμως, συμβαίνει και κάτι άλλο. Καθώς το γκόμπλιν που είχατε έφυγε και ενδεχομένως και κάποια άλλα γκόμπλιν να φεύγουν ή τιμένα από την προσπάθεια των αμυνωμένων της πόλης, βλέπετε έναν τύπο ο οποίος φωνάζει προς το μέρος σας «Βοήθεια, βοήθεια!» Λογικά, κάπου θα τον έχω να σας τον δείξω. Λοιπόν, πώς το λένε να δεις. Μπορεί και να μην τον έχω τελικά. Αλλά τον βλέπετε στη γωνία. Τον έβαλα στο χάρτη. Είναι ντυμένος με αριστοκρατικά ρούχα. Και φωνάζει «Βοήθεια, βοήθεια, εδώ!» Πάμε στο μέρος του. Ναι. Εγώ λέω να ρίξετε ένα initiative. Τον βλέπετε τώρα στο χάρτη, ε? Ναι. Okay. Ναι. Και... ωραία. Πάνω ακούγεσαι πολύ αχνά ή εμένα μου φαίνεται. Πολύ αχνά ακούγομαι. Πολύ στο βάθος. Ίσως επειδή μιλάω σιγά. Α, οκ. Okay. Ναι, ναι. Το ροϊκά ακούγομαι καλύτερα. Ναι, ναι. Ναι. Καλή παρατήρηση πάντως. Μιλούσα λίγο σιγά μήπως τους ξυπνήσω μέσα, ξέρω. Οπότε πρώτος από όλους για να τρέξει παίζει ο Ινθράνσις. Πάνω τι γίνεται δηλαδή εσύ, δεν είπες, δεν ενδιαφέρεσαι. Ο Μιθράντιρ. Ναι, ο Ινθράνσις παίζει. Α, δεν ακούστηκε τίποτα. Όχι ρε, ακούστηκε, εγώ άκουσα. Εγώ θα κινηθώ προς τα εκεί. Άμα κινηθείς προς τα εκεί, τότε κάποια πράγματα βλέπεις. Βλέπεις... τι θα έχω? Κάποια πράγματα βλέπεις. Α. Δεν ακούς, παιδάκι μου. Δεν ακούγεται καλά, ρε εσύ. Ναι. Έχω και το ελικόπτερο του Ντύρλι. Η σκούπα του Ντύρλι θα φταίει, λογικά. Βλέπεις εκεί κάτι... αυτό, από εκεί που είσαι αυτό βλέπεις. Ναι, λογικά. Όχι, βλέπεις κάτι άλλο, περίμενα. Βλέπεις και ένα σκυλί γκόμπλιν το οποίο σκοτώνει τον κυνηγετικό σκύλο του Ευγενή, αυτού του αριστοκράτη. Μάλιστα. Οκ. Και για να είμαι πιο ακριβής στο τι γίνεται, το σκυλί γκόμπλιν, αυτό το έχω και σε μια εικόνα, το καβαλάει ένα γκόμπλιν. Να. Μάλιστα. Και βρήκα για τον Ευγενή. Αυτός είναι ο Ευγενής, ντυμένος με ωραία αριστοκρατικά ρούχα από τη Magnimar. Και... για να δω αν έχω και αυτό με το σκυλί. Καθώς το σκυλί είναι λίγο... δεν ξέρω, δαιμονικό να το πω. Βλέπετε ότι η σάρκα του είναι λίγο περίεργη. Τα αυτιά του είναι περίεργα, η ουρά του είναι περίεργη. Οπότε... μάλιστα. Μου θυμίζει τη γάτα της Ρέιτσελ. Ακριβώς αυτό, τις γάτες που έχουν τρίχωμα. Όλοι, τη γάτα της Ρέιτσελ θυμηθήκα, σκεφτήκαμε. Οπότε, ναι. Έκανες ένα move μέχρι εκεί, έχεις και action όμως. Έχω και
Και θα κάνω ένα γκρίζ καθώς βλέπω αυτά. Γκρίζ, ε. Ναι. Κυκλικό είναι το γκρίζ ή τετράγωνο. Τετράγωνο. Και πόσο πιάνει. Όχι, 10. 10 πιάνει, αλλά πώς αλλάζει τώρα. Έτσι. Εδώ θα το κάνεις. Ναι. Ή εδώ. Όχι, το προηγούμενο, δίπλα. Εδώ, οκ. Okay. Εκεί και του λέω έλα γρήγορα προς το μέρος μας. Οκ. Okay. Και τι κάνει το Chris, θύμισε μας. Διάφορα πράγματα. Το σκυλί πάει να περάσει μέσα. Θα ρίξει ένα save. Τι, reflex. Και τι δυσκολία ναι. Έχει το reflex. Το reflex έχει... Αν και έφερα 22, οπότε είμαι εντάξει. Εντάξει. Άρα απλά το περνάω, έτσι. Ή για κάθε κουτάκι ρίχνω, πώς πάει. Κάτσε λίγο. Δεν το θυμάμαι κι εγώ καθόλου. Κινείται με μισή ταχύτητα. Με 10 acrobatic check. DC 10. Δεν θέλει όμως να κινηθεί με μισή ταχύτητα, θέλει να κινηθεί κανονικά. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Άρα δεν έπρεπε να ρίξω reflex. Reflex ρίχνω μόνο όταν είμαι εκεί όταν το κάνεις. Σωστά, ναι. Άρα θες να ρίξω acrobatics τώρα. Ναι. Τι acrobatics να έχει ο σκύλος ρε φίλε. Πολλά acrobatics. Πολύ λογικά. Εντάξει, καλή ζαριά έφερα 20. Δεν τη λες και εντάξει. Άρα κινείται προς τα μπροστά και πάει να δαγκώσει τον Άλντερν. Τον Ευγενή, έτσι. Σωστά καταλαβαίνω. Ναι. Δεν τον δαγκώνει όμως, οπότε... Πάνω λες κάτι. Λέω ότι προσπαθεί να δαγκώσει... Πάντως... Δεν ακούγομαι. Δεν σε ακούμε, εγώ δεν ακούω κανένα. Όχι, εγώ σε ακούω. Ό,τι έλεγες, ακούω. Και εγώ σε ακούω. Και εγώ. Άρα φταίει, φταίνε τα ακουστικά του Αντώνη. Μάλλον, ξέρω. Ούψ, τον Goblin Dog είπε, δεν ακούς. Α, και ο Νίκος έπεσε και ο Αντώνης έπεσε. Ναι, αν δεν ξέρει το... αν δεν ξέρει το Goblin... αν δεν ξέρει γλώσσα Goblin, δεν θα έπρεπε να... Μάλλον είχατε... μάλλον πέσατε. Εγώ έπεσα σίγουρα. Και ο Νίκος μάλλον. Άρα. Κοσμοτέ έχετε παιδιά, μπράβο. Όχι, μόνο το Skype αποσυνδέθηκε από μένα. Μόνο το Skype, οκ. Fantasy Grounds το βλέπω. Οκ. Όπως και να έχει, έλεγα ότι προσπάθησε να επιτεθούν στον Ευγενή, το σκυλί να το δαγκώσει και δεν τα κατάφερε και παίζει ο Τσέλα, ο οποίος είναι και κουρασμένος. Ναι. Ο οποίος, όπως είδα, πάει. Θα ορμήξει προς τα εκεί πέρα, τέλος πάντων, γίνεται ο χαμός. Παρά την κούραση. Παρά την κούραση, θέλω να δεν μπορώ να το αφήσω αυτό το πράγμα. Okay. 15, 20, 30, 35. Έχεις κάνει share screen. Ναι, έχει κάνει. Έχω κάνει share screen. Ναι. Α, από μένα είναι αυτό. Ναι. Έλα ρε παιδιά, και λέω πώς έγινε αυτό. Και τα βλέπω και mirror του κιόλας. Start sharing. Έπρεπε να έχουμε τελειώσει πληροφορική για να μην κάνουμε τέτοια. Συγγνώμη. Πατάω να κάνω share screen και μου βγάζει επιλογή start sharing. Και τι θέλω να κάνω share. Οπότε... Άρα κάνω εγώ. Όχι, δεν κάνω εγώ. Δεν είναι αυτή η δικιά μου οθόνη. Ποιανού είναι αυτή η οθόνη. Του Αντώνη, αφού ο Αντώνης είναι πάνω δεξιά χαρακτήρα στο εσύ, ε? Για να το λέτε έτσι θα είναι, θέμα είναι... Οκ. Ωραία. Κάμερα που δεν έχω υποτίθεται ότι άνοιξα για κάποιο λόγο. Α, την κάμερα που δεν έχεις, ωραία. Μαγιά. Μάλιστα. Ευχαριστώ.
Καινούρια. Ολοκαινούρια του κουτιού. Λοιπόν, οπότε έφτασα μέχρι εκεί πέρα και μπορώ να επιλέξω να... τι έγινε, το... επιτέθηκε το σκυλί, επιτέθηκε το γκόμπλιν. Το σκυλί. Δεν σημαίνει ότι παίζουν ταυτόχρονα, το σκυλί επιτέθηκε. Το γκόμπλιν είναι πάνω στο σκυλί, απλά τα έχω έτσι για να φαίνονται. Οκ, okay, ναι, το κατάλαβα. Εσύ μπορείς να χτυπήσεις είτε το ένα είτε το άλλο, όποιον θες. Θα δοκιμάσω, χτυπήσω τον γκόμπλιν. Οπότε. Ωραία. Απλά δεν μ' αρέσει, ναι, γιατί είναι όλα identified, ρε γάμο. Τι ας πω. Ποιο γκόμπλιν διάλεξε, μωρέ. Ποιο διάλεξε, αυτό που είναι καβάλα, νομίζω ότι διάλεξε. Όχι. Το κομμάντο. Διάλεξε ένα που είναι εκτός. Ναι. Τώρα νομίζω ότι είναι σωστός. Τώρα είσαι σωστός. Και θα... Έλα. Ναι, και θα το επιτεθώ. Δεν θα κάνω κατευθείαν damage όμως. Το σκότωσα. Όχι. Δεν το σκότωσα. Σιγά μην πέθανε τόσο εύκολα. Ρίξε επίθεση να δούμε. Αν το πετύχεις θα κρατήσουμε αυτό το damage. Είναι commander. Critical failure. Όχι, εντάξει. Νομίζω ότι σε αυτό δεν γίνεται τίποτα. Μια χαρά είσαι. Παγώνεται μια χαρά είμαστε όλοι. Δεν είχες φέρει ποτέ άσο. Καλή αρχή. Ο Ευγενής παίζει και βασικά βλέποντας δίπλα του το γκόμπλιν έτοιμο τον δαγκό και αυτά πισωπατάει και πέφτει κάτω και είναι πρόν πλέον. Κάτσε τον κάνω πρόν. Ωραία. Και μετά πίσω από το κτίριο βγαίνει ύπουλα ένα άλλο γκόμπλιν και ορμάει στο μάγο. Το ύπουλο ρε. Με ένα από τα σπαθιά τους. Χωρίς καμία επιτυχία όμως, δεν μπορεί να τον πετύχει. Και το άλλο γκόμπλιν πάει να βαδίσει αργά-αργά, αν μπορεί, στο γλιστερό τερέν. Δεν μπορεί. Τι γίνεται άμα δεν περάσει το acrobatics? Πέφτει. Γλιστράει και πέφτει, είναι prone. Όχι, δεν πέφτει, μένει εκεί και μετά ρίχνει ένα reflex. Μετά, τώρα δηλαδή να ρίξω ή, ή στην αρχή το επόμενο γύρο. Failure, αν δεν πετύχει το acrobatic, μένει εκεί. Οκ. Okay. Και γράφει, and must then make a reflex save or fall. Άρα τώρα. Βασικά όχι, το απέτυχε το acrobatic με πάνω από 5, άρα πέφτει κατευθείαν. Ναι. Οπότε, πέφτει. Δεύτερος πεσμένος. Και πίσω από το κτίριο τσέλα βγαίνει άλλο ένα γκόμπλιν που προσπαθεί να χτυπήσει τον Ευγενή και μια σκηνή και από πάνω έχει συν ένα. Αν δεν κάνω λάθος. Όχι, συν δύο. Και τον χτυπάει. Ωχ, ναι, λέει. Συν δύο είναι το από πάνω, δεν νομίζω εσύ. Higher ground είναι ένα. Τον τραυματίζει ελαφρά. Και παίζει τρίστιλ. Έχεις ήδη στοχεύσει τον Goblin δίπλα στο μάγο, βλέπω. Ναι. Έτοιμο να το αποτελειώσεις με αυτά, ένα από τα θανατηφόρα φαρμακερά βέλη σου. Που δεν έχουμε δει ακόμα. Αυτό είναι σε melee combat, θεωρείται. Φυσικά. Οκ. Okay. Όχι, το λέω για το μάγο. Μείον 4 έχεις, ναι. Okay. Κρατάει μαχαίρι ο μάγος. Και να μην κρατούσε, δεν έχει σημασία. Και μόνο που είναι αρκεί δίπλα. Αρκεί ο ένας. Α, ναι. Αρκεί που είναι δίπλα. Δεν χρειά... Ούτε αυτός να έχει όπλο, δεν χρειάζεται. Θα πάρω και ένα πυρούνι. Για να τσιμπάς. Έρε, φίλε. Καλό. Επιτέλους. Επιτέλους. Μία βολή που πετυχαίνει. Όλοι χαιρόμαστε με αυτό. Βεβαίως. Ελπίζω ότι πατήθηκε το favorite enemy. Τώρα να μην το ξαναπατήσω και βγει συν 2-2. Θα δούμε. Δεν είχε πατηθεί. Άρα να βάλω άλλα 2. Ναι. Άλλα 2 είναι critical. Αλλά δεν πέθανε. Να κάνουμε.
Ίσως θα αποτελειώσει ο Τζέχριν. Βέβαια. Αν και δεν ο ξέρω. Οποίος... Α, φτάνει εκείνα. Φτάνει, φτάνει. Θα του ορμήξει... Charge, charge δηλαδή, charge. Charge, charge δηλαδή, βεβαίως. Α, είστε βέρξαπτοι εκεί στο νότο. Ναι, ναι, ναι. Και πώς είπαμε ήταν το charge. Συν 2 attack. Απλά βάζω modifier 2. Και να το σημαδέψω και να του επιτεθώ με το γιαταγάνι μου. Ατυχία γύρισε το ζάρι, ήταν στο critical, στο 20 ήτανε. Ναι ρε να πάρει. Οπότε ας προσπαθήσει ο Μπέλαφορ. Ή σκουπίζεις τώρα, sorry. Ninja kill. Ninja kill, κλασικός. Και εσύ charge, πρέπει να το πεις πριν τρέξεις. Charge. Οκ, συν 2 βάλει τότε. Είναι όντως η έκδοση που κάναμε συνέχεια charge, ε. Άρα μόνο αυτό πιάνει, δεν μπορεί να το κάνεις και charge και flank δηλαδή. Μπορείς, φυσικά, σωστά, ή και flank, ναι. Εσύ θα του βάλεις συν 4. Συν 4 φάσεις, καλά λες. Α, οκ. Απλά δεν το έχεις διαλέξει. Τον διαλέξω. Τον 4 και θα ρίξω. Δεν έχεις διαλέξει στόχο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε δεν χτυπάς. Ένα D20 είναι 4. Άρα δεν τα βάλεις τα έξτρα. Δεν θα έπρεπε, ναι. Συν 8 θα πρέπει να κάνει. Πάλι δεν χτυπάει βέβαια, αλλά εντάξει. Οπότε παίζει ο επόμενος. Συν 8. Ναι, γιατί είναι. Συν 4 έχεις από μόνο σου στις επιθέσεις. Συν 2 από το chat, συν 2 από το flank. Ναι, αυτά δεν τα πήρε, δεν τα βάλες. Τα εξτρά τα συν 2. Ναι. Αλλά θα πήγαινε 13 σου λέω και πάλι δεν αρκεί. Και επίσης okay. Δεν είχες επιλέξει το στόχο. Και το σχόλιο που ήθελα να κάνω ήταν ότι 4 άτομα ασχολείστε. Με το μοναδικό γκόμπλιν εκεί έξω, ενώ οι άλλοι σφάζονται εκεί μπροστά. Ναι, απλά με 13 φτάνει νομίζω. Όχι, δεν φτάνει. Εγώ λέω δεν φτάνει. Ποιος είμαι, εγώ. Α, είναι το γκόμπλιν 13, sorry. Ναι, εσύ είσαι, μάγε. Εγώ θα κάνω ένα shift. Shift. Και θα μετακινηθώ εδώ. Shift και alt, θα αλλάξει τη γλώσσα. Και μετά θα κινηθώ 5. Δεν μπορείς να κινηθείς μετά από αυτό. Τι λες? Λέω δεν μπορείς να κινηθείς μετά από αυτό. Είναι immediate action και δεν πιάνει κίνηση. Δεν είπα τι action είναι. Δεν είπα ότι είναι move. Γιατί δεν μπορώ να κινηθώ μετά? Ας το ψάξουμε λοιπόν. Δεν γίνεται να επιλεγεί ο μαλάκας ο 13 Goblin. Γιατί? Δεν γίνεται, δεν το παίρνει. Ούτε από το Combat Tracker, ούτε πάνω στο map. Εγώ τον διάλεξα πριν λίγο έτσι για πλάκα. Με control τον διάλεξες. Με control ή σαν στόχο με πολλούς τρόπους. Δεν είναι immediate action, είναι swift action. Καταρχήν. Mm-hmm. Ναι, σωστά. Immediate τα λένε αλλού. Όχι, immediate actions εδώ είναι αυτά που είναι σαν reaction, που δεν τα κάνεις στο γύρο σου. Ναι, δεν το διευκρινίζει είναι η αλήθεια. Για να δούμε αν λέει κανείς τίποτα. Για να δούμε τι λέει η Paizo. Ναι, όχι, μάλλον μπορείς. Δεν είχε νόημα αλλιώς εσύ σαν ιδιότητα. Φυσικά και έχει. Έφυγες δίπλα από κάποιον που σε... θα σε σκότωνε, παράδειγμα. Γιατί δεν έχει νόημα. Με 5 foot step. Ναι, 5 foot step δεν μπορείς να κινηθείς μετά όμως άλλο. Αυτό σου λέω, άρα δεν έχει νόημα. Δεν θα είχε νόημα αυτό. Ναι. Άμα ήταν μόνο okay. Αυτό και να μην μπορείς να κινηθείς άλλο. Οκ. Okay. Οπότε άρα μετά θα κάνω ένα move action, 5, 10, 15, 20. Και από εδώ θα κάνω ένα color spray που τα πιάνει όλα. Τώρα το θέμα είναι πώς το κάνουν.
επιλέξω όλους. Πρώτα πρέπει να έχεις color spray. Έχω. Ναι, πρέπει να τους επιλέξω όλους, ναι. Ένας, δύο, τρεις, τέσσερις. Θα πατήσεις cast. Για να δούμε τώρα. Failure, βλέπω. Failure, success. Μόνο σκύλος το πέτυχε. Τώρα όμως το color spray κάνει διαφορετικά πράγματα ανάλογα με το τι level είναι το κάθε τέρας. Ναι. Οπότε, θα τα βάλω εγώ αυτά. Εντάξει. Σύμφωνα με τα hit dice, Ναι. Μπα, hit dice είναι όλα το ίδιο. Άρα όλα είναι... Unconscious. Για πάντα το unconscious. Το δεύτερο. Ναι, πάντα το απλά. Βλέπεις το βάλεις όποιον ήταν να το βάλει. Και τώρα πάντα και το stand. Α, όχι, άλλος το πέτυχε το save του, δεν έχει τίποτα. Μια χαρά. Οπότε, εκτός από το σκύλο, όλα τα άλλα πρέπει να είναι λιπόθυμα, τυφλωμένα και σαστισμένα. Ωραία. Καλό άρα, χρήσιμο. Με έψησε. Ξόδεψε το κιόλας. Αυτό πήρες αντί για το sleep. Ναι. Ωραία. Οπότε αυτός κοιμάται. Ο σκύλος όμως δεν κοιμάται. Πρέπει να ρίξουμε σε ένα reflex γιατί ξεκινάει το γύρο του μέσα εκεί. Σωστά. Κάτσε γιατί δεν είμαι σίγουρος. 22 το περνάω. Μια χαρά είμαι. Και δεν βγαίνω. Θέλω να δαγκώσω τον τσέλα. Πάλι. Ούψ. Τον τσέλα λοιπόν. Ένα δαγκωματάκι. 19. Σε δαγκώνει ο Ντόνι. Ναι. Και παίρνεις μόνο 5 damage. Όμως το σημείο εκεί γύρω βασικά, ρίξα ένα fortitude save και θα σου πω. Okay. 20, όχι, εντάξει, είσαι ανθεκτικός στη λύσα. Παναγιώτη, αν δεν θέλει να κουνηθεί, δεν το ρίχνει το save. Οκ. Okay. Και παίζει ο τσέλα. Που θα βάλει όλη του τη δύναμη για να πετύχει αυτό το σκυλί που μόλις του επί... το προσπάσε... Όχι προσπάσε, το χτύπησε κιόλας. Μην ξεχνάς το fatigue, έχεις μία... Α, το βάζει μόνο, εντάξει. Το βάζει... Όχι ρε φίλε, πάλι αυτό. Τώρα όμως δεν θυμάμαι τι damage είχε πάρει πιο πριν. Μάλλον τίποτα. Δεν το έχει χτυπήσει κάποιος νομίζω. Μάλλον δηλαδή, τίποτα, ναι. Εγώ δεν το έχω χτυπήσει. Και κλασικά. Και κλασικά δεν το χτυπάς. Και παίζει τον goblin που είναι περικυκλωμένο από όλους. Και... Να διαλέξουμε μονά ή ζυγά. Μονά είναι ο Τζέχριν. Άρα ζυγά είναι ο Μπέλαβορ. Δεν σε χτυπάει ως συνήθως. Μάλλον έχει την ασπίδα σου προστατευτική. Το άλλο γκόμπλινε λιπόθυμα, το άλλο κοιμάται. Παίζει 3 TL. Οκ. Εντάξει, θα προσπαθήσει να αποτελειώσει αυτό παρά το ότι είναι σε μάχη. Δεν πειράζει, έχει εμπιστοσύνη στις ικανότητες της. Λέμε τώρα. Από εκεί έχεις και cover πάντως. Οκ, όχι, να μην το παρακάνουμε. Εντάξει, από εκεί έχεις απλά μείον 4. Μπα. Δεν χτυπάς πάλι. Πάει, πάλι. Γενικά δεν έχετε καλές αργίες σήμερα. 5-5-5. Όχι, δεν έχουμε. Ίσως ο Τζέριν το αποτελείωσε, Τζέχριν. Ναι, αλλά θα κάνει το εξής.
θα κάνει ένα βηματάκι μικρό, το λεγόμενο 5-foot step, μπροστά ανάμεσα στην Τρίστιελ και στο Goblin και θα πει στον Μπέλαβορ πάνε αντιδιαμετρικά για να το σκοτώσουμε οπωσδήποτε, στα σίγουρα. Και κάνω ready όταν πάει αντιδιαμετρικά από μένα να το επιτεθώ. Οκ. Okay. Οπότε επόμενος είναι όντως ο Μπέλαβορ. Ωραία, μόλις πας, ενεργοποιείται πρώτα το ready που έκανε ο ιερέας. Είναι συν 2. Συν 2 από το flank, όχι από το ready, μην μπερδευόμαστε. Ναι. Επιτέλους, το ιερό για τα γάλη βρίσκει στόχο. Για να δούμε, αρκεί το damage. Αρκεί. Σκοτώνεις. Αρκεί και το βυθίζω στα σπλάχνα του. Και τώρα παίζει ο Μπέλαβρο, ο οποίος ουσιαστικά έχει κάνει μια μικρή κίνηση και μπορεί να συνεχίσει την κίνησή του. Ναι, και μπορεί να συνεχίσει την κίνησή του, ακριβώς. Ναι, έκανα 5. Έκανες 5. Μπορώ να κάνω charge. Όχι. Στον, τώρα κουνήθηκες, δεν μπορείς να κάνεις charge πλέον. Επίσης, έτσι όπως είναι, δεν μπορείς να κάνεις πουθενά charge. Άσχετο αυτό. Κουνήθηκε όμως. Σε σένα μπορεί. Ναι, σε μένα ναι. Δεν μπορεί σε σένα, θέλει να τρέξει 10 feet. Α, σωστά. Δεν έχει χωρίς εμπόδια ευθεία γι' αυτό. Να αλλάξω, να έρθω πίσω από τον Fox Glove και να τον τραβήξω κάπως. Να τον πάω σε άλλο tile. Θα πάρει attack of opportunity. Παρότι δεν φεύγει η θελημένα μόνος του, τον τραβάσει λογικά πήρε attack of opportunity. Και πού θα πάει να τον τραβήξω. Μπορεί να τον έχουν ξεσκίσει μέχρι να τον τραβήξει. Βασίλ. Ένα θα πάρει. Ένα ή δύο. Ωραία, εσύ μπορείς να το δοκιμάσεις και εγώ θα σου πω τι θα γίνει μόλις το κάνεις. Ας το κάνουμε έτσι γιατί καθυστερούμε χωρίς λόγο πάλι. Θα κινηθώ μέχρι εδώ. Αυτό dub move είναι όμως, δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Παίζει ο μάγος. Ο μάγος θα κάνει... Delay για αρχή. Delay έτσι, οπότε το σκυλί δαγκώνει τον τσέλα. Είπες δεν χρειάζεται να ρίξω ρίφλεξ αφού δεν κινούμε. 19 ναι. Πάλι. Μαγνήτησε ο τσέλα για κάθε επίθεση. Ρίξε άλλο ένα fortitude. Καλό. Και παίζεις κουρασμένη τσέλα. Κουρασμένος και απεγνωσμένος, αλλά θα δοκιμάσει πάλι να επιτεθεί με όλη τη δύναμη. Πριν το χτυπήσει, με όλη τη δύναμη. Χτυπάει, όμως, δεν είναι critical, αλλά χτυπάει. Κάτω αφαιρά αυτή τη φορά. Άρα την κουρασή σου, σηκώνεις το πελώρι Earthbreaker, το φέρνεις στο κεφάλι του σκύλου και το σκοτώνεις. Δεν το λυπάς το σκυλάκι. Και όχι ιδιαίτερα. Δεν είναι ζωόφυλος. Ιδιαίτερα. Έχει και άλλο εχθρό δίπλα, ε. Ναι. Που δεν... Όλοι αυτοί είναι αγκώσεις. Λάθος αγκώσεις είναι, ναι. Και πάλι μπορείς να το κάνεις όμως. Τους μπορούμε να κρατήσουμε έναν, δεν χρειάζονται όλοι. Το κλειβ δεν λέει πρέπει να είναι όρθιος. Ναι, 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 σίγουρα. Απλά δεν θυμάμαι πάλι... Μπορούμε και πιο απλά να τους κάνουμε coup de grâce, ας πούμε, για να είναι σίγουρο. Όχι, δεν είναι helpless. Σίγουρα είναι helpless, αλλά... Όταν είναι unconscious, σίγουρα είναι και unconscious. Α, έβλεπα εγώ αυτός ο δύο prone πρώτα και γι' αυτό μπερδεύτηκα. Δεν νομίζω να μπορείς να κάνεις όμως coup de grâce με το cleave. Εντάξει. Full round action. Όχι με το cleave, εκτός μάχης, ας πούμε. Full ναι, μπορείς, round μπορείς, action να... είναι, ναι. Όχι, εντάξει, θα δοκιμάσω να το επιτεθώ. Αν δεν το χτυπήσω, λογικά δεν θα ξυπνήσει κιόλας. Πρέπει να είναι power attack πάλι. Ναι, 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 ναι. Αν μία επίθεση στο γύρο είναι power attack, πρέπει να είναι όλες. Σωστά. Το χτυπάς κι αυτό. Πάω κι αυτό. Το σκοτώνεις κι αυτό. Δεν έχεις κάτι άλλο όμως, έτσι. Όχι. Και σηκώνω το Aldern. Και...
Βγάζει ένα μαχαίρι που έχει και κόβει το λαιμό του, του Goblin 8. Okay, λέω καλύτερα να κρατήσουμε αιχμάλωτο αυτό, να δούμε τι θα γίνει. Γιατί μας επιτίθονται. Πρώτα παίζει Tristiel όμως. Εντάξει, εγώ το λέω. Α, στο, σε εμάς. Αυτόν το είπε, στον Altern. Σε όλους. Σκότωσαν το... τον Max. Σκότωσαν τον Max. Δεν θα τους αφήσω να ζήσουν. Παίζει Tristiel. Όχι, Tristiel κατεβάζει το... Οκ. Okay. Το τόξο δεν... Τζέχριν. Θα πλησιάσω όσο μπορώ. Δεν φτάνω και πολύ. Double move για να έρθω εδώ. Ωραία. Μπέλαβορ. Σκηνή δεν έχω βέβαια εγώ έτσι. Θα τους φάξεις Μπέλαβορ. Ναι. Κανένας εχμάλωτος σου λέω από αυτά. Ωραία. Κουντεγκρά κάνεις και το σκοτώνεις. Δεν χρειάζεται να ρίξουμε κάτι. Ή δεν γίνεται έτσι το κουντεγκρά για να θυμηθώ. Όχι, ρίχνεις damage. Full round action, ρίχνεις κατευθείαν critical damage. Critical damage. Οπότε ρίξε δύο φορές το damage σου κατευθείαν σαν να το χτυπούσες. Για να δούμε αν πεθαίνει ή όχι. Δεν μπορώ να το επιλέξω, συνεχίζω. Πέθανε. Ναι, 9 και άλλη μία φορά damage, τα αθροίζουμε. 9 και 7, 16. 16 damage, όπως καταλαβαίνεις, έγινε λιώμα. Είδες η επιρροή του ανθρώπινου μισού, ρε παιδί μου, πώς βγαίνει αμέσως. Αμέσως ο Ευγενής γυρίζει προς το μέρος σου, Μπέλαβορ, κατευθείαν όμως, και λέει ευχαριστώ εσένα και γυρίζει και, και λέει και τους υπηρέτες σου, λέει προς τον Μπάλαντιν. Φίλους, συγγνώμη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ας μην μείνουμε άλλο εδώ έξω, δεν ξέρεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Να ξέρεις ότι μπορείς να με βρεις για μερικές μέρες ακόμα στο σκουριασμένο δράκο, θα ανταμυφθείς πλουσιοπάροχα για αυτό που έκανες, λέει, και φεύγει τρέχοντας. Και καθώς τελειώνει και αυτό το κομμάτι, τα περισσότερα γκόμπλιν φεύγουν, όσα έχουν επιζήσει τουλάχιστον, φεύγουν βιαστικά προς τα βόρεια. Καθώς τρέχετε προς τα εκεί να κυνηγήσετε, φαντάζομαι και εσείς, βλέπετε κάποια να πηδούν από το... Σας στέλνω λίγο αυτό το χάρτη. Να πηδούν εδώ από αυτό το γκρεμό, ελπίζοντας ότι δεν θα τα πιάσετε. Και ευτυχώς για σας, κάποιοι άλλοι έπιασαν αιχμάλωτο. Κάποιοι φρουροί έπιασαν αιχμάλωτο κάποιο γκόμπλιν, το οποίο αυτή τη στιγμή, ας πούμε την επόμενη φορά, τι ξερνάει και τι όχι, ή μάλλον όχι, ας πούμε κάτι. Λέει, δεν θυμάμαι, πάνω σε ερωτήσει, δεν το έρχεται και το λέει σκέτο αυτό, δεν θυμάμαι πώς λένε τον αρχηγό μας, αλλά... Είναι μακρικάνης, όπως εσείς. Άνθρωπος. Το οποίο τα κάνει τα πράγματα λίγο πιο περίπλοκα. Εδώ μας θα σταματήσουμε σίγουρα, γιατί πέρασε πάρα πολύ ώρα. Όμως, επειδή είπαμε ότι δεν θα ανεβαίνετε level έτσι, αλλά θα παίρνετε XP, δικαιούστε να πάρετε XP. Οπότε, ας κάνουμε έναν υπολογισμό. Έχετε σκοτώσει συνολικά 6 και 9 γκόμπλιν, ένα σκύλο, ένα κομμάντο και ένα σολομό, ένα τραγουδιάρι. Ένα σολομό. Ναι, και ένα σολομό, αυτός δεν δίνει πολλά XP, οπότε είστε 5. Άρα παίρνετε από 450 XP ο καθένας. Σε καλή μεριά. Τώρα, εδώ που τα γράφουμε όμως αυτά. Λογικά εκεί που τα γράφουμε και στο άλλο. Στο main, στο class, ναι, στο class εκεί. Είμαι σε λάθος τέτοιο.
Πόσο, 480. 450. Και XP needed δεν έχω αποφασίσει ακόμα σε ποιο track θα παίξουμε. Αν θα είναι στο fast, στο medium ή κατά πάσα πιθανότητα στο slow. Άρα μπορεί να μην είναι 1000 τα XP που χρειάζεται για το επόμενο level. Θα δούμε. Αν παίξουμε στο fast track, είναι 1000. Όπως και να έχει, φαίνεται ότι το Sandpoint επιβίωσε από αυτήν την επίθεση από τα Goblin και εσείς βοηθήσατε πάρα πολύ και στο να μην καεί η μεγάλη περιουσία και ο ναός, αλλά και στο να διώξετε τα Goblin μαζί, φαντάζομαι, και με τη φρουρά και με άλλους. Οπότε στο επόμενο session θα δούμε όντως τι έγινε και ενδεχομένως να βρούμε και γιατί έγινε. Άμα είναι κανένα κανόνα που είπαμε νωρίτερα που δεν ξέρουμε σίγουρα, ας τους σημειώσουμε για να τους ψάξουμε μέσα στην εβδομάδα και τα λέμε την επόμενη φορά.